time. Έτσι, ήρθε το καλοκαίρι, είναι 3 Ιουνίου σήμερα, δεν θέλω να μπερδευόμαστε. Μπορεί να πιστεύετε, ξέρω εγώ, ότι είναι Μάρτης. Όχι. Είναι Ιούνιος, θα φτιάξει σιγά σιγά καιρός, μαθαίνουμε. Εσείς θα είστε εδώ σήμερα στη Φωλιά των Κούγου, που θα έρθει η Άση μας να μας πει τις προβλέψεις των ζωδίων. Θα έρθει ο Master Chef μας, ο Σταύρος, ο Βαρθαλίτης, για να μας κάνει μία, ακούστε, τάρτα. Τάρτα με βερίκοκο. Μην με ρωτήσετε εμένα τι είναι αυτή η τάρτα, δεν το γνωρίζω. Αλλά από ό,τι μου λένε οι πληροφορίες μου, είναι κάτι λέει, που είναι τάρτα που τη γυρνάς ανάποδα. Καλά, τα λέω, Κωνσταντίνο, ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Παύλος, ο Παυλίτος μας, ο Παυλίτο σκέτο χωρίς S, θα είναι σήμερα εδώ για να σχολιάσουμε τη δεύτερη μέρα του τελικού του MasterChef, ο οποίος βεβαίως διεξάγεται στη Χαλκιδικούλα, διότι σαν τη Χαλκιδικούλα δεν έχει. Και φυσικά σαν και εμάς δεν έχει, γιατί σας έχουμε και αποκλειστικά και συνεντεύξεις και παιχνίδια και τα πάντα όλα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μας μέτρηση για τα 14 πιο κούκου βίντεο της ημέρας. Καλημέρα! Μαζί μας ζωντανά ο Παύλος Χάπιλος από το MasterChef σχολιάζει όσα έγιναν στην δεύτερη δοκιμασία του τελικού στη Χαλκιδική. Είναι πιάτα αυτά που έχει φτιάξει για να μεγαλώσει τη διαφορά, Μαργαρίτα. Σεφ, εγώ ειλικρινής θέλω να είμαι πάντα, πιστεύω πως όχι. Εσύ Διονύση, θα γυρίσεις τη διαφορά. Σεφ, για να είμαι ειλικρινής κι εγώ, παίζεται. Αισιόδοξα να ξεκινήσουμε η αντίστροφη μέτρηση, έχει αρχίσει και τα λοιπά. Δηλαδή, Νίκο μου, πώς το σκέφτηκες αυτό? Για το καλοκαίρι. Μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε στη Φωλιά των Κούκου. Παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Καταπληκτικά. Είμαστε έτοιμοι να σχολιάσουμε πάρα πολύ MasterChef, γιατί έχουμε τη δεύτερη μέρα των τελικών που διεξάγονται στη Χαλκιδικούλα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε λοιπόν στη Φωλιά των Κούκου. Ναι, θα έχουμε μαζί μας τον Παύλο Χάπιλο για να δούμε πώς τα πήγανε τα παιδιά εχθές. Έχουμε όλη την άποψή μας. Φαντάζομαι και εσείς που το είδατε, γιατί το είδατε το MasterChef και εχθές, έχετε την άποψή σας για το πώς, ποιος μπορεί να τα πήγε καλύτερα. Τώρα μόνο εικασίες πια μπορούμε να κάνουμε, γιατί είδατε το βουλοκαίρι που μπήκε πάνω στο φάκελο. Δεν ξέρουμε πλέον τις βαθμολογίες των κριτών. Φαντάζομαι, Γιώργο, αυτά θα τα δούμε όπως κάθε φορά στο τέλος. Όπως βλέπουμε, ναι. Θα αρχίσουν να ανοίγουν οι φάκελοι. Και θα δούμε την εξέλιξη της βαθμολογίας και ποιος τελικά και αν θα καταφέρει να πάρει το επάθλο του MasterChef. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως εκ πρώτης είναι ότι κάπως όλα δυσκολεύτηκαν τα παιδιά. Αρκετά, βέβαια. Ήταν πολύ δύσκολη η δοκιμασία, γιατί ουσιαστικά είχαν να κάνουν ένα παρόμοιο μενού με αυτό που κάνανε, με βοηθούς, αλλά τελείως μόνοι τους. Ναι. Το λογικό το βρίσκω να δυσκολευτούν σε αυτό. Είναι και στον τελικό. Όχι, δεν τα πήγανε άσχημα τελείως. Δεν είπα εγώ αυτό, αλλά. Θα απαντήσω όπως είπε ο Διονύσης, για να είμαι ειλικρινής. Παίζεται. Θα δείξει, θα δούμε. Μ' αρέσει όμως που είναι και οι δύο ειλικρινείς και να πούμε και ότι ο Διονύσης έχει ρίξει πάρα πολύ τους τόνους. Η Χαλκιδική σε κάνει να χαλαρώνεις, να ηρεμείς. Δεν είναι τα πράγματα εκεί όπως είναι αλλού. Έχουμε πολλά για σας στη συνέχεια της εκπομπής μας. Μείνετε μαζί μας και ας ξεκινήσουμε τώρα την αντίστροφη μέτρηση από το νούμερο 14, Τζόρτζια. Το νούμερο 14, δεν ξέρω αν μάθατε τα δυσάρεστα νέα. Άστα. Ναι. Εγώ όταν το είπε χθες ο Στέφανος εδώ πέρα, λέω όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Να, εδώ ταιριάζει η αντίστροφη μέτρηση, είχε αρχίσει. Σφίχτηκε η καρδιά μου. Αποχώρησε χθες ο τριαντάφυλλος από τον Άγιο Δομήνικο από το Survivor μετά από 11 φορές συνεχόμενες που ήταν προτινόμενος. Ήταν συνεχόμενες. Εντάξει, ήταν πάρα πολλές. Τέλος πάντων, είχε σπάσει και το δικό του προσωπικό ρεκόρ. Σαν συνεχόμενες ήταν. Όπως θυμόμαστε. Και είχε χάσει κάπου και λίγο το μέτρημα, γιατί σου λέει είμαι ο τελευταίος από τους διάσημους, παρόλο που υπάρχει μέσα ο Μπόγδωνος. Και το project μάλλον έχει τελειώσει, γιατί χωρίς τριαντάφυλλο Survivor δεν έχει στο 14. Είμαι σίγουρος ότι άμα φύγει στο συμβούλιο αργότερα, θα γίνει ένας μεγάλος πανηγυρισμός, όχι μόνο από μας, νομίζω σε όλο το νησί, σε όλο τον Άγιο Δομήνικο, ίσως σε όλο τον κόσμο, Ελλάδα, Κύπρο, Βέλγιο, Καναδά, παντού και Μαϊάμι, μην ξεχνιόμαστε. Ο παίκτης ή η παίκτρια που αποχωρεί από το Survivor είναι
Ο Τριαντάφυλλος Χατζηνικολάου. Το ήξερα. Το δε το όνειρο. Το δε συμφεριασμένη. Στοπ. Όχι, Παναγία. Πώς το χαμπή. Θέλω να πάθεις όμορφια στην καρδιά μου. Γιατί ρε. Στέρνα. Μπράβο. Παναγία μου έγινε. Παναγιά μου! Έγινε το θαύμα. Έγινε το θαύμα. Νιώθω πολύ χαρούμενος, υπερήφανος. Τιμή μου που κοιμήθηκα, που αγκαλιαζόμουν, που φιλιόμουν, που τρώγαμε το φαγητό, που ήμουν δίπλα σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που λέγεται Σάκης Κατσουλής. Αγάπη! Το λατρεύω. Ο Γιώργος θα με ντύσει σε κάποιες συναυλίες μου και πει. Πασιμαγώ. Εννοείται. Πώς και πώς περιμένω. Αγόρι μου. Αγάπη μου. Κοίτα, ρίμισε σου λέω. Ακούς, αγαπάω πολύ. Αγάπη! Είσαι αδελφούς μου και την αδελφή. Πλώσεις. Στο ταξίδι. Ρίμισε, σ' αγαπάω, ρε. Αν περάσεις την πόρτα, Κύριος, δεν ξέρω αν νιώθει περήφανος ο Τριαντάφυλλος, προφανώς όταν το λέει νιώθει. Εγώ νιώσα μεγάλη απογοήτευση, παιδιά. Περίμενα μια συγκίνηση μεγαλύτερη. Το μόνο που άκουσα ήταν αυτό που χαριχαιρότανε, που κοιμότανε, φιλιότανε, αγκαλιαζότανε με το Σάκη τον Κατσούλη και τα λοιπά. Τι μυθικό να κοιμάσαι με το Σάκη Κατσούλη. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα λίγο, ας πούμε, να τρέξει ένα δάκρυ. Δηλαδή, πραγματικά 11 φορές προτινόμενος, 6 μήνες με survivor, τόσα χρήματα στον τραπεζικό του λογαριασμό. Δηλαδή, θα έπρεπε. Πόσα λε. Δεν ξέρω πόσο και δεν με νοιάζει και δεν με αρέσει. Αλλά... όταν το ανακοινώνει, λέει. Το ξέρα. 11 φορές το ίδιο έχεις προβλέψει. Μία θα έπεφτες μέσα, δηλαδή. Ακόμα και αν έφευγες στο τελικό. Φαντάζεσαι τον σταυρώνεις. Βγαίνεις και τη. Το ξέρα. Ξέρα. Ότι θα το πάρω. Πανηγύρισαν οι μπλε. Πανηγύρισε το Twitter. Είναι όντως ο τελευταίος διάσημος. Έτσι, όχι, γιατί ο Μπόγδανος μπήκε μετά. Είναι ο τελευταίος διάσημος που ήταν από την αρχή. Δεν το διευκρίνησε αυτό. Αυτό είχε στο μυαλό του άνθρωπος, παιδί μου και εσύ. Κοίταξε όμως, σε σχέση με άλλους πανηγυρισμούς που έχουμε δει από τους, ας πούμε, σε άλλες περιπτώσεις από ανθρώπους που ήθελαν κάποιος να φύγει. Αυτοί οι άλλοι ήταν πολύ διακριτικοί. Έκαναν μια αγκαλιά τύπου παιδιά, τα καταφέραμε. Επιτέλους. Ναι. Επιτέλους αυτό. Γύρισαν κανονικά, ρε παιδί μου, κανονικά. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω. Κανονικά, αλλά σιωπηλά δεν ήταν, ας πούμε, ότι σήμερα το πρωί ανεστάλλει η απεργία των αυτεργατών. Δεν είναι τυχαίο. Τον περιμένουν πώς και πώς. Τώρα που θα γυρίσει, θα μπει στο πλοίο. Θα πάει να δει τον Κολοσσό. Τον περιμένουν όλοι και στη Ρόδο. Α, θα γίνει ιστορίες. Εδώ έχετε παιδιά για τους άλλους που δεν τους ξέρουν ακόμα το όνομά τους. Και κλείσανε αεροδρόμια, λιμάνια, ιστορίες, χωριά. Εδώ δεν θα γίνει ιστορία. Έχει και μεγάφωνα, σπάω, τα ρολόγια. Ναι, πάρτι ήθελε να κάνει και ο Ασημακόπουλος. Παρόλο που το καταπίεσε πάρα πολύ το συνέστημα μέσα του, εγώ πιστεύω ήταν έτοιμο να ξεκινήσει να χορεύει και πόγκο και τόγκο και πόγκο και whatever. Ούτε και κάνα και πούντα κάνα. Αυτό και πούντα κάνα. Μα για όνομα του τόσο καιρό να μην μπορεί να το μάθει. Να τον ντύσει. Ήταν τώρα αστείο αυτό. Ποιο τι. Μου είπε θα με ντύσει σε μία από τις συναυλίες μου ή στις συναυλίες μου. Ο Τριαντάφυλλος το πίστεψε. Ο Ασημακόπουλος δεν συμφωνεί σε αυτό. Να πει κανείς μπράβο που τους χαιρέτησε τους μπλε με τόσο ωραία διάθεση και οι άνθρωποι χαιρόντουσαν με τον πόνο του. Τον αγκάλιασαν όμως. Να ρωτήσω για κάτι άλλο τώρα. Με συγχωρείτε να κάνω λάθος, αλλά ο Σάκης, ο Κατσούλης δεν έχει και αυτός κατάστημα με ρούχα. Πέρα από τις άλλες δραστηριότητες. Και θα σε ντύσει ο Ασημακόπουλος, δηλαδή, ενώ ο αδερφός σου που αγκαλιάστηκες, που φιλήθηκες. Θα πάρει τα λεφτά. Θα πάρει τα ρούχα από το μαγαζί του Σάκη, θα τα επιλέξει για να τον ντύσει στις εμφανίσεις. Κατάλαβε. Μήπως θα παρνιέται το Περιστέρι για την Γλυφάδα. Δεν θέλω τώρα να πούμε σε τέτοιες συζητήσεις. Διαστήσεις, παιδιά, μην μπλέξουν οι άνθρωποι. Αυτό εγώ προσπαθώ να το φέρω έτσι ωραία. Φυσικά, να ικανοποιηθούν όλοι. Φυσικά. Μην μαλώσουμε κι εμείς εδώ χωρίς λόγο τώρα για το πού θα πάρει τα ρούχα το Τριαντάφυλλος. Οπότε έρχεται. Έρχεται, ετοιμαστείτε. Πάμε στο νούμερο 13. Πάμε στο νούμερο 13 και από τον Άγιο Δομήνικο γυρνάμε πίσω εδώ στην Ελλάδα μας και συγκεκριμένα στο Sky, στο δάσκαλο του Στέφανου Κωνσταντινίου. Δάσκαλε. Στον αγαπημένο μας Γιώργο Αυτιά, ο οποίος, θέλω να σας πω ότι ο λόγος του είναι συμβόλαιο. Ό,τι λέει στην εκπομπή, μετά από λίγο καιρό γίνεται, σαν να τα προβλέπει ένα πράγμα. Δεν είχε προβλέψει όμως αυτό που θα συνέβαινε το πρωινό του Σαββάτου και της Κυριακής στην εκπομπή του, όταν εμφανίστηκαν περίεργα όντα στις οθόνες μας. Κάτι σαν UFO, στο 13. Είναι συμβόλαιο ο λόγος ο δικός μου. Σας είχα πει, θα έρθει το επίδομα των υγειονομικών. Ήρθε. Σας είχα πει, μπείτε στην επιστρεπτέα, έγινε. Σας είχα πει, δεν θα πληρώνετε έκτακτη φορά αλληλεγγύης, έγινε. Σας
Σας είχα πει ότι το 22% του φόρου θα πάει στο 9, το πρώτο σκαλοπάτι. Έγινε. Τελεία εδώ. Μεταξύ μας τα λέμε όλα, Λιάννα, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Γρήγορο διάλειμμα, γιατί έχω και ένα μεγάλο... Πάμε, δεν τα λέμε, δεν θα ήμουν εδώ. Πώς. Κάπεσα στο Survivor ξεβράκωτη. Λοιπόν, πάμε... πάμε σε ένα γρήγορο... Έχεις ένα χιούμορ απίστευτο. Ακού και μη μιλάς. Αυτό. Ακούστε, κύριε Χριστόπουλε. Που έχει να κάνει με τη φορά αντικής. Τρεις αιτίες συμβάλλουν και με απλά λόγια έχεις, έχει μια κύριε σημαντική μείωση μας 150 ευρώ. Μας ακούτε, κύριε Χριστόπουλε. Ναι, ναι. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Να καλημερίσω τον κύριο Πρίτανη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Πρίτανη. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε μερικές χώρες εκτός. Εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθώ να δω αν υπάρχει κάτι από πίσω μου ή από πάνω μου κτλ. Ωραία. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε το σχολιασμό λέγοντας ότι αυτό που είδατε στο παράθυρο του ανθρώπου ήταν εμφανιζόταν κανονικά. Ναι, και... Δεν το βάλαμε εμείς. Αυτό εμφανίστηκε. Εμείς βάλαμε το διαστημόπλαιο από πάνω. Ναι. Αυτό το πράγμα εμφανιζόταν μόνο του. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Είδες αλλά... τι γίνεται καμιά φορά άμα παίζεις με τα φίλτρα στο Instagram και δεν ξέρεις να τα χειριστείς πάρα πολύ το καλά. Ήταν φίλτρο στο Instagram. Με τα φίλτρα και καθηγητή. Φόντο. Η βιβλιοθήκη είναι το φόντο που βάζεις στο Skype. Ναι, για να μην φαίνεται από πίσω το σπίτι σου, βάζεις ένα φόντο. Οπότε κάποια στιγμή κάπου αυτό κράσαρε, όπως θα λέγαμε, και σε τη γλώσσα των τεχνικών και βγήκε. Παίζει με το φόντο εδώ. Με τα φίλτρα. Συγγνώμη, δηλαδή αυτά τα βιβλία από πίσω δεν είναι βιβλία. Είναι βιβλία, είναι φωτογραφία βιβλιοθήκη. Δεν είναι κανονική βιβλιοθήκη. Είναι φόντο, είναι όπως το Green Box, ας πούμε. Ναι, έβαλε ψεύτικα βιβλία ο Πρίτανης για να δείξει ότι διαβάζει. Πάτησε ένα εφέ, έχει κάτι εφέ. Έχει ένα κουμπί με φόντα και ένα κουμπί με εφέ. Πάτησε το εφέ διαστημόπλαιο. Θα μπορούσε να το βγει παραλία από πίσω, δηλαδή. Ναι, αλλά δεν είναι μπορεί να σου τύχει δηλαδή. Ακόμα και αν έκαναν. Θα ήθελα να εμφανιστεί ο όμως εδώ μετά. Φαντάζεσαι, εδώ, πάνω στον νόμο. Τι θέλετε, εμείς Γιώργο? Όχι, εντάξει, ότι ακόμα και αν έκαναν εμφάνιση εξωγήινη, θα επέλεγαν να την κάνουν στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά. Φυσικά. Μπράβο, δάσκαλε, που έδωσες πρώτος στις ειδήσεις και φέτος για την οικονομία και την τσεπούλα μας. Ναι. Πάντα τα λέει τα καλά του τα λόγια, να ξέρετε, κύριε Αυτιά Στέφανο. Δεν τα λέμε και αυτά. Πάμε στο νούμερο 12. Πάμε στο 12 και από τον Πρίτανη που κάνει ό,τι διαβάζει με τα ψεύτικα βιβλία, γυρνάμε στην ελληνική τηλεόραση και βλέπουμε ότι οι Ελληνίδες παρουσιάστριες κατέχουν πάρα πολύ καλά τις ξένες γλώσσες. Και αυτή τη στιγμή θα παρακολουθήσετε ένα μάθημα, γιατί αυτό είναι εκπαιδευτική τηλεόραση. Δεν είναι ψυχαγωγία. Τα αγγλικά της Μπεκατόρου, της Γερμανού, τα λατινικά και πάει λέγοντας. Στο 12. My bad. Με ακούλπα πείτε το πως θέλετε. Απρέβο, μαντάμ. Τους βουά. Ε, δαγκωτώ. Μίξ μάρτιλ άρτς. Σιτ φεσ λίμπα. Φιλντ με φεσκ ουστ οκ ερτερ. Διτσιάμο αριβεντέρτσι ε τσεντιάμο. Σπέρο, σπέρο. Και η οσόνο Μαρία Μπεκατόρου την Κρέτσιο. Νο, πιατσέρε. Μέχρι εκεί ξέρω. Where are you from? Never mind. I need to go now. Ah, okay, never mind. Τουρίστες, βλέπετε, έχουν έρθει τουρίστες εδώ, κρατάνε και αρκετά πράγματα. Είναι... Βασίλη, δείξε τι έχουν μαζί του. Give me more. Hasta la vista, baby, ενώ τη ζωή. And I would like to tell you, yes. You made my night. Because the two-night show is the best night in your life. Να μιλάς καλά ξένες γλώσσες. Φωτεινή, τι κάνεις εδώ, καλημέρα. Σαν να δω, είναι εύκολο να μιλάτε εσείς. Όμορφη και σήμερα, μπράβο, Φωτεινή. Να κάνω και μια στροφή. Κάνε λίγο μια στροφή, έλα, κάνε. Φοβερή. Λατινικό έκανε. Και κάτι παραπάνω ήταν η στροφή. Ήρθα για να δω εσείς πόσο κατέχετε την αλλοδοπή, καθότι άνοιξε και τουρισμός. Ναι. Εντάξει, μπορείτε να διακρίνετε σωστά τις ξένες γλώσσες, να τις γλωσσάρετε σωστά. Είσαστε καλοί στο βερμπαλιτέ. Για να δω. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι όμως, θα το συνδυάσουμε με τραγούδι. Α. Λοιπόν, θέλω, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο και δεν μπορώ να συνδυάσω το πάνω, το κάτω και το διατάφτα, θέλω να ακούσεις το επόμενο τραγούδι, αλλά πρόσεξε Κατερίνα, θέλω να δώσεις βάση στο τραγούδι που θα ακούσεις. Και μετά θα μου κάνεις ερώτηση. Έλα. Η ερώτηση. Okay. Για να δούμε.
θα με ρωτήσει. Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι αυτό το τραγούδι ήταν στο μακρινό 2008. Έχουν περάσει χρόνια. Ναι, δεν ναι, θέλω ναι, να το φέρει βαρέω, ούτε εγώ. Έτσι, θέλω να μου πει σε ποια γλώσσα γράφτηκε το Ice. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Αυτά λοιπόν, είναι... έχει 10 δεύτερα στη διάθεσή σου ισπανικά, πορτογαλικά, καταλανικά. Είναι φυσικά πορτογαλικά και έρχονται. Ναι. Ναι, το ξέρω. Αυτό είναι τα βραζιλιάνικα που είναι τα πορτογαλικά. Οι Βραζιλιάνοι δεν μιλάνε ισπανικά όπως οι υπόλοιποι λατινογενείς. Μπράβο, Κατερινάκη, μου το έχεις το Άισε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Στέφανε. Στέφανε, το δικό σου το τραγούδι είναι από έναν πολύ ωραίο άντρα. Για να το δούμε. Γιατί μου το τονίζει. Στέφανε, έχεις 10 δευτερόλεπτα. Τι σημαίνει στα ελληνικά ο τίτλος του φετινού νικητήριου τραγουδιού που τραγουδάει ο Νταμιάτο? Ζήτη εμπουόνι. Αντεγιά, ζήσε με τρέλα, σκάσε και φέρ σου καλά. Φυσικά σημαίνει, είχα διαβάσει τις δύο εβδομάδες που παίζαμε το γύρο. Ναι, σκάσε και φέρ του. Άσε, να μου πει. Σκάσε και φέρ σου καλά. Μπράβο, ρε, χτε, όλα. Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν εύκολο. Δεν είχε διαβάσει. Δεν είχε διαβάσει τίποτα. Δεν τα πήγε καλά. Αλλά να σου πω κάτι, μπορεί ακόμα να υπερασπίσει τον τίτλο σου, γιατί σύμφωνα με τη στατιστική είσαι ακόμα μπροστά. Λοιπόν, Μαριλού, το δικό σου το τραγούδι το ερμηνεύει ο Μαρτάκης. Οχ. Μαριλού μου, το άκουσες? Έχεις 10 δευτερόλεπτα. Σε ποια γλώσσα τραγουδάει ο Κώστας Μαρτάκης? Πρόσεξε. Ουκρανικά, βουλγαρικά, ρωσικά. Γιατί ξέρει να το μιλάει σε πολλές γλώσσες ο Κώστας Μαρτάκης. Έχει ο χρόνος. Θεωρώ ότι τραγουδάει, δεν ξέρω. Νομίζω θα ρωσικά. Ναι ρε Μαριλού, και ναι. Επιτέλους θα επιστρέψει όλη τη συγκορυφή. Και θα πάμε τώρα στο Γιώργο. Κανένα σποτινή μου. Γιώργο, κοίτα, θέλω να ακούσεις το τραγούδι. Όλοι προσεκτικά. Είναι πολύ εύκολο καταρχήν το τραγούδι, «Allons danse». «Allons danse». Λοιπόν, μας έχει λείψει λίγο το χρόνο. Θυμάσαι ότι είσοδο... θα έχει μεγάλη δουλειά, αλλά δεν έχει. Ρούλα Κορομιλά, έλα! Εγώ θέλω να σου πω ποια είναι η χώρα καταγωγής του Στρομάε που έγινε πασίγνωστος με την επιτυχία «Allons danse». Καναδάς, Βέλγιο ή Ελβετία. Ρίξε κέρμα. Όπου κοίτα, είμαι ανάμεσα σε Καναδά και Βέλγιο. Ο χρόνος σου το έχει. Βέλγιο. Έχασε. Σωστό. Μαζί ποδόσφαιρο. Λικιοκυθακής, μπράβο. Με την Τζόρτζια. Βάλε μου ένα κυπριακό. Τζόρτζια, όλοι αλλά κερδίσαμε, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Όχι, τι θέλω να σ' αγχώσω, κούκλα μου, το τραγούδι σου είναι... Καλά, Μύρισε καλοκαιράκι, δώστο. Θες να σου το πω στα ελληνικά που το ξέρω? Μου το λες συνέχεια στο γραφείο. Λοιπόν, η ερώτηση είναι: το τραγούδι «Σουτσλάνιο» που αποτελεί διασκευή του «Δεν ταιριάζεται», σου λέω. Θέλω να μου πεις, είναι στα ουκρανικά, στα σλοβένικα ή στα σέρβικα? Τα γλώσσα άκουσες μόλις τώρα. Είμαι μεταξύ ουκρανικά και σέρβικα. Δεν με νοιάζει που είσαι μεταξύ, ο χρόνος σου τρέχει. Θα πω σλοβένικα. Τι θα πεις? Σλοβένικα. Μου είναι δυνατόν! Είπα να κάνω την ανατροπή! Έχασες, είναι φυσικά στα σέρβικα! Ελλάδα, Σέρβια! Ελλάδα, Σέρβια, γίνει συμμαχία! Θα μας το ρίξετε να το τραγούδι, να το αυτόσουμε λίγο! Έλα να το αυτόσουμε, πηγαίνοντας στις διαφημίσεις! Α, θα το αυτόσουμε! Θα το αυτόσουμε, αλλά πηγαίνοντας στις διαφημίσεις! Θέλεις, γιατί έχουμε και το κουκουδελτίο μετά! Αντέλα να το αυτόσουμε! Πάμε!
Πάμε, πάμε. Αζελίτε για κοστάνι μάλλο. Ναι, μου ηθακό, ναι, μου ηδοχνά γλέδα σφακωτό. Στον έσμε μου για βιχτέο. Φίτι μου θες μου στάνι μάλλο. Πίτσε σιάινο, ακόναν σε δέσει του τσάινο. Το λικάρα μη σα φέω. Αζελίτε για κοστάνι μάλλο. Ναι, μου ηθακό, ναι, μου ηδοχνά γλέδα σφακωτό. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. Μαζί μας ζωντανά, ο Παύλος Χάπιλος από το Masterchef σχολιάζει όσα έγιναν στην δεύτερη δοκιμασία του τελικού στη Χαλκιδική. Είναι πιάτα αυτά που έχεις φτιάξει για να μεγαλώσει τη διαφορά, Μαργαρίτα. Σεφ, εγώ ειλικρινής θέλω να είμαι πάντα, πιστεύω πως όχι. Εσύ, Διονύση, θα γυρίσεις τη διαφορά. Σεφ, για να είμαι ειλικρινής κι εγώ, παίζετε. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. Έχει από το κόσμο μου, σας πιάνει σας η καρδιά σας ή είναι μόνο δικό μου προσωπικό? Ναι, ό,τι θα μου κάνει μέσα, ας πούμε, θα τρέχει εδώ προς τα κόσμο μου. Με λουλούδια στα χέρια. Κυρίτε, κυρίτε. Κάναμε και τη βουτιά μας. Είναι 9.30 ώρα το πρωί. Είστε συνδεδεμένοι εδώ, έτσι, σε ζωντανή μετάδοση με το Star Κούκου, με τη φωνιά των Κούκου. Ο Παύλος μας, από ό,τι βλέπω, το αγόρι μας, το γλυκό, το τρελό, είναι ήδη εκεί πέρα. Ο Παυλίτος είναι μαζί μας, εδώ να τον δείτε. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι για το νούμερο 12, δηλαδή το Κούκου το δελτίο. Γεια σου, Παύλο! Είναι το Κούκου το δελτίο από την Ελισάβετ Κυρίτση. Και ακούστε να δείτε τώρα. Πήγε ο Τζέιμς εχθές στη Μαλέσκου. Πήγε. Και τα είπε και έφυγε. Ναι. Το θέμα είναι τι είπε και έφυγε, αυτό δεν καταλάβαμε. Αλλά αυτό τα είπε και έφυγε. Αυτό είναι που έχει σημασία. Έφυγε, κανονικά σηκώθηκε και έφυγε από το πλατό. Mm. Επίσης ο Κωστής Μαραβέγιας σχολιάζει. Θυμάστε τότε που είχε βγει από την τούρτα του Διονύση Σαββόπουλου, η Καλομήρα. Φυσικά, στο είχε ίδιο. Γίνει χαμός. Εννοείται. Το σχολιάζει τώρα αυτό, το 2021. Βεβαίως, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Είχε εμπλοκή, είχε εμπλοκή. Ναι, βεβαίως. Και τέλος, εχθές το βράδυ, είδαμε επιτέλους το επαιτειακό επεισόδιο. Αχ, ήταν τέλειο! Και μάθαμε ότι ο Ρος και η Ρέιτσελ είχαν αυτό που είχαν, ας πούμε, σεναριακά. Το είχαν και στη ζωή τους. Και μάλιστα δεν το παραδεχόταν και κανείς. Και μάλιστα το ξέρανε και όλοι οι άλλοι friends και δεν τους το λέγανε κιόλας. Στο νούμερο 10. Με τη Σίντι Κρόφορντ να φοράει το θρυλικό δερμάτινο παντελόνι του Ρος και την Κάρα Ντελεβίν με το φόρεμα παρανύμφου της Ρέιτσελ, με συγκίνηση, γέλιο, αξέχαστες στιγμές και αποκαλύψεις, τα φιλαράκια επέστρεψαν χθες στις οθόνες μας μέσα από το Star σε ένα μοναδικό reunion. Yeah, the first season we, I had a major crush on Jen. At some point we were both crushing hard on each other, but it was like two ships passing because one of us was always in a relationship. Η αποκάλυψη πως η Τζένιφερ Άνιστον και ο Ντέιβιτ Σουίμερ υπήρξαν ερωτευμένοι, αλλά ποτέ δεν έκαναν κάτι, ήταν από τα highlight του special επεισοδίου. Όπως και η εμφάνιση της Lady Gaga που τραγούδησε με τη Φίμπη το αγαπημένο Smelly Cat. Καλημέρα λοιπόν, friends. Αφού είδαμε τι παραγγέλνεις από το ίντερνετ σε φιλαράκια, ας πάμε σε αυτά που έρχονται στο σπίτι σου και τραβάς τα μαλλιά σου. James στο Love It, όπου πήγε, δίκασε και έφυγε. Εγώ και ο Νίκος, για παράδειγμα, προωθούσαμε τη φιλία και έχει βγει. Όλη η Ελλάδα λέει την πραγματική φιλία μεταξύ εμένα και του Νίκου. Το έχουμε αναγνωρίσει κι αυτό. Ναι, αλλά εσείς είστε αυτοί που είπατε ότι ο Νίκος είναι το σκυλάκι μου. Εμείς το πούμε. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μάλλον πρέπει να. Εγώ είπα μάλλον πρέπει να τα ξαναδείς. Η οικογένειά μου, ναι, βλέποντας πράγματα, στεναχωρείταν όντως και απλά
άλλαξε, δεν έβλεπε την εκπομπή τη δικιά σας. Επειδή καλά, για, κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο υπήρχε μια προκατάληψη απέναντι σε μένα, την Άννα Μαρία και τον Νίκο. Ναι, αυτό πιστεύω. Αισθάνομαι προσωπικά ότι είσαι άδικος και λάθος απέναντί μου. Σέβομαι τη γνώμη σου, αλλά επειδή βλέπω ότι κοιτάζεις το ρολόι σου ή κοιτάζεις την ώρα για να φύγεις ή μηνύματα σου στέλνουν, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Παιδιά, φεύγει, δεν μπορεί λεπτό. Να είσαι καλά. Αυτό που σε πιάνει η ετεροτροπή όμως, όπου φύγει, φύγει ο Τζέιμς και αμφιβάλλω αν θα τον ξανακαλέσουν μουσαφίρ. Όχι που θα πετάξει και αυτό στη σκούφια του να πάει δηλαδή. Α, καλώς και τον Νίκο τον Μπάρτζη. Την κουβέντα σου είχαν παραδίπλα. Τι νέα, τηλεοπτικά, γιατί τέλος το Survivor. Τώρα τι. Ψήνεσαι για τηλεόραση να δουλέψεις, σου ακούγεται κάτι. Δεν έχω κάτι να σκεφτώ τίποτα. Τα παιδιά έχουν κάποιες προτάσεις. Από το γραφείο είναι αυτή δηλαδή, ε. Ναι, εννοείται. Εγώ. Στο τίποτα, δεν κύριος. Έχω ιδέα, δεν έχω ιδέα. Ωραίος, φέτα, μάλιστα. Αλλά θα σε διέφερε. Πώς το ακούς. Θα το δούμε. Θα το συζητήσουμε και θα το δούμε. Με τα παιδιά. Άμα κάνω κάτι. Και τα δύο, δηλαδή. Ναι. Α, ωραία. James, Μπάρτζης, Αμιγιάμι, σώθηκε η τηλεόραση. Έλα, πες και για το κλασικό εικονογραφημένο Σάκης Μαργιαλένα. Ο Σάκης και η Μαργιαλένα. Είναι ζευγάρι. Ήταν, τώρα δεν είναι, αλλά θέλουν να νομίζουν ότι είναι. Ο Σάκης νομίζω έχει πει να μην μιλάνε για τα προσωπικά του. Και μόνο αυτό πουλάει. Τώρα δεν ξέρω. Δεν έχω άποψη. Μετά τα ναι και τα όχι και ένα δεν ξέρω, δεν απαντώ. Κρατάει κανείς σκόρη τσάμπα, τα λέω κάθε πρωί. Μαριανάκη, είσαι τρέλα με τον κούκου τη φανέλα. Τι φοράς, παιδί. Για να μην το πεις, ήταν. Δείξτε σας παρακαλώ, έτσι. Η επιθυμία έτσι. Από την αγαπημένη μου ομάδα του κούκου, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για όλη αυτή τη σεζόν. Εντάξει, τι να κάνω, έχεις γίνει viral πλέον. Έχεις το περίμενες. Τον γρήπη τον θυμάσαι. Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση πριν. Τι θες, μωρέ, Μαγκιάνο. Περίμενες εσύ ότι στο τέλος της καριέρας σου, λίγο πριν εσπνέει. Στο Κάτσε, μου. Λίγο πριν τη σύνταξη εννοείς. Λίγο πριν που λέω, που λέμε ναι, τα λίστια τώρα ότι θα συνέβαινε. Τα λίστια πλέον. Πήγαινε στο γραφείο, σε παρακαλώ, μην βγεις για δύο μέρες. Πέμπτη Παρασκευή. Πολλά φιλιά να πούμε. Πες μια καλημέρα στους κούκου. Καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα στους κούκου. Καλημέρα, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Βρε Μαριάννα μου κι εσύ. Του έχεις κάνει το ηθικό του Άκη ένα με το πάτωμα, βρε μανούλα μου. Η καλύτερη του χωριού η Ντόρα που παρακολουθεί το δρόμενο, λες και βλέπει ταινία. Θα μπορούσε να είναι ερώτηση παγίδα σε τηλεπαιχνίδι. Έχει ο Κωστής Μαραβέγιας κάνει φωνητικά στην Καλομήρα? Ναι ή όχι? Η απάντηση είναι ναι. Είμαστε στην πρόβα και λέει ο Διονύσης και ξέρετε παιδιά, θα έχουμε και ένα happening στο Ηρώδιο. Τι Διονύση? Την Καλομήρα που θα βγει από την Τούρτα. Την Καλομήρα, λέμε εμείς. Ποιον θα θέλατε να βγάλω, τη Φαραντούρη? Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν στην πρόβα, είναι γλυκύτατη και υπέροχη. Και φυσικά εμείς κληθήκαμε να κάνουμε και φωνητικά και χορό κάναμε και με πολύ χαρά και τιμή μάλιστα. Γιατί είναι μεγάλη σου τιμή να κάνεις φωνητικά σε μια παράσταση του Διονύση Σαββόπουλου στο Ηρώδιο. Αυτό τώρα μπορεί να το ακούσει κάποιος εργάτης μετάλλου και να γελάσει, ας πούμε. Αλλά όχι εμείς. Ο Κωστής τα είπε στο Γρηγόρη. Για τα Χριστούγεννα που δεν κάναμε. Καλά Χριστούγεννα, 1η Ιουνίου 2021. Έρωτας είσαι, Σοφία. Έρωτας. Ντα σπασίμπα. Από τη φάρμα στη Μόσχα, στράτο μου, στη Μόσχα. Ο ηθοποιός πήρε τη Σοφία του και πήγαν διακοπές στη Ρωσία. Γιατί έτσι και γιατί όχι. Και φυσικά του έδωσαν του καλλιτεχνικού να καταλάβει στους δρόμους της ρωσικής πρωτεύουσας. Μη με ρωτάτε γιατί τόση χαρά οι δυο τους, Γιάννη Πανημάγιου. Βλέπεις τον Νίκο Κουρί να τα δίνει όλα στον dance floor του Δες και Βρες και λες βρε δεν μπορεί. Αυτός από κάπου το έχει σκάσει. Και σου έρχεται η επιφύτηση. Ναι, είναι φως φανάρι. Ο Νίκος είναι ο χαμένος χορευτής των Λιθουανών The Roop της φετινής Eurovision. Κουρίς, 12 points. Μη τολμήσεις. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε η Kate Winslet στον σκηνοθέτη της σειράς Mare of Easttown, Craig Zobel, όταν της πρότεινε να πειράξει αν ήθελε μια από τις ερωτικές της σκηνές, ώστε να μην φανεί η στρουμπουλή κοιλιά της. Η 46χρονη ηθοποιός, μάλιστα, όχι μόνο αρνήθηκε τα κολακευτικά φώτα και τις παράξενες γωνίες λήψης, αλλά τα έχωσε και στους υπεύθυνους για τις πρόμο αφίσες, λέγοντάς τους: ξέρω πόσες ρητίδες έχω γύρω από τα μάτια. Βάλτε τις πάλι πίσω, αναγκάζοντάς τους να μειώσουν το Photoshop. Κανονική, κανονικότατη γυναίκα η βραβευμένη με Oscar Kate. Βραβευμένη γενικά, αν με ρωτάτε μετά από αυτό, έτσι. Όχι ότι είχαμε καμιά διαφορετική αίσθηση για την Kate Winslet, αλλά τώρα το να βγαίνει μια τέτοια πληροφορία προς τα έξω είναι πολύ σημαντική, ειδικά αυτή την περίοδο, έτσι. Να θέλει κάποιος να
υποτίθεται σε φτιάξει και εσύ να πει: όχι, δεν θέλω, είμαι έτσι, γεια σα, τα λέγαμε. Μα είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στον James, παρακαλώ πάρα πολύ, και θέλω τώρα να δούμε όλοι μαζί τι καταλάβαμε μετά από αυτό που έγινε χθες. Ναι, γιατί εγώ έκατσα χθες και. Τι κατάλαβες από αυτό. Το πήγα πίσω, το ξανάφερα μπροστά, γιατί είχε γίνει και ένας χαμός στα social media ότι ο James αποχώρησε από την εκπομπή και μπήκα να το δω. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο James δεν έχει εμπειρία από την τηλεόραση. Δηλαδή, πώς είναι που θα έρθει κάποιος καλεσμένος, θα τον χαιρετήσεις και αφού πέσει το διάλειμμα θα σηκωθεί να φύγει. Ο James δεν ξέρει πώς λειτουργεί το σύστημα της τηλεόρασης και σου λέει: αφού με χαιρέτησε η Ιωάννα, ήρθε η στιγμή. Άνοιξε την πόρτα του Sky, Τζόρτζια. Μπράβο, Τζόρτζια. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν εμπειρία και έρχονται και λένε, λέμε εμείς, τώρα θα πάμε στο επόμενο θέμα και πάνε να σηκωθούν. Και λένε, όχι, όχι, τους λέμε εμείς. Μην φύγετε ακόμα, σε λίγο θα φύγετε. Δεν το είπε η Μαλέσκου όμως και ο Τζέιμς, συγγνώμη, εγώ τον είδαμε αμήχανο και λέει, τώρα από πού φεύγω. Δηλαδή ήταν σαν να μπερδεύτηκε και ο ίδιος από πού να φύγει. Δεν νιώθεις ότι τον έδιωξε λίγο. Δηλαδή ότι του είπε κάποια στιγμή: εντάξει, εμείς δεν έχουμε πει αυτά για σένα, οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείς να φύγεις. Κάπως έτσι, ας πούμε. Νομίζω... αλλά πιο κομψά. Ο ίδιος ήθελε να φύγει. Ναι. Καθόταν σαν ένα κάρβουνα. Δεν του άρεσε που είναι εκεί. Αυτό του είπε: ότι βλέπω ότι δεν σ' αρέσει, κοιτάς το ρολόι ναι, σου. Αυτό. Και ο ίδιος σηκώθηκε και έφυγε. Για να συμπληρώσω αυτό που πες, Κατερίνα, υπάρχουν και άνθρωποι, παιδιά, floor manager που λένε: μετά το μόλις πει, μόλις χαιρετήσει η παρουσιάστρια, κάθεστε εδώ πέρα μέχρι να πάμε σε break ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε δεν νομίζω ότι ο ίδιος σηκώθηκε εκείνη τη στιγμή, πήρε την πρωτοβουλία και έφυγε επειδή δεν ήξερε. Δεν ήθελε να πάει καταρχήν από ό,τι καταλάβαμε. Εμένα μου φάνηκε σαν διαμαρτυρία του James ότι σηκώνομαι και φεύγω. Και δεν μου άρεσε. Ό,τι και να έχει γίνει, ό,τι και να έχουν πει, καλώς πήγες εκεί, καλώς είπες τη θέση σου, μια χαρά όλα καλά, κάτσε εκεί και φύγε μετά κύριος. Γιατί δεν το κάνει. Να υπάρξουν διάφορες απόψεις. Αφού έχεις ακούσει αυτά για αυτήν την εκπομπή, αν δεν θέλεις, μην πηγαίνεις. Βεβαίως δεν ξέρω αν είναι υποχρεωμένοι να πάνε στην εκπομπή. Κοίτα, αυτή, έτσι, ο James έφυγε από τη Ρόδο, πήγε στη Σύφνο με την Άμι Γιάμι και την παρέα του, κάνανε τις διακοπές. Α, πήγανε και Σύφνο. Και του χαλάνε τις διακοπές, γιατί σύμφωνα με τα συμβόλαια που υπογράφουν οι παίκτες reality, συμβαίνει σε όλα τα reality όλου του κόσμου, έχουν μετά και κάποια πράγματα που πρέπει να ακολουθήσουν. Mm. Προκειμένου θα πρέπει να εμφανιστεί στις εκπομπές του Sky, στη Μαλέσκου και το Μουτσινά. Ο άνθρωπος λοιπόν, παιδιά, αφήνει τις διακοπές του, μπαίνει σπεσμένα στο καράβι για να γυρίσει να βγει στη Μαλέσκου. Ροδοκόκκινο, το βλέπετε τι ωραία. Και εκεί ουσιαστικά πάει σε μια εκπομπή που οι γονείς του, όπως μας είπε, τον έχουν μπριφάρει αναλυτικότατα ότι η εκπομπή του έχει σούρει και τι δεν του έχει σούρει. Ο άνθρωπος την έβγαλε την υποχρέωση, είναι σαν τη θεία που τη φωνάζει στο σπίτι και δεν θέλει να σε βλέπει, ρε παιδί μου, τη γυναίκα σου. Λέει, αυτή παντρεύτηκε, αλλά θα έρθω στο τραπέζι. Και πρέπει να δώσει και ένα συγγνώμη που του χαλάσανε τις διακοπές, τον καλέσανε εκεί, γιατί είναι διάσημο πλέον. Πάντως, δεν το περίμενε η Μαλέσκου πάντως, παιδιά, όλο αυτό. Ναι. Και το ότι τον έφεραν σε δύσκολη θέση, το ότι τον έφεραν σε δύσκολη θέση σαν καλεσμένο, εγώ το αισθάνθηκα. Δηλαδή, okay, μπορεί. Πώς τους έφερε σε δύσκολη θέση. Δεν είδες το κλείσιμο. Το κλείσιμο εδώ τώρα της Ιωάννης, το οποίο ήταν και μακροσκελή. Δηλαδή, μίλαγε πάρα, πάρα πολύ ώρα. Συγγνώμη, μακροσκελές. Και τράβηξε πάρα λάθος πολύ ώρα. Και ένιωσα ότι. Δηλαδή, ταυτίστηκα κάπως με τον James και ένιωσα άβολα εγώ στη θέση του, γιατί λέω τώρα, αν μου έλεγε όλα αυτά, τι θα έκανα. Κοίταξε να δεις, υπήρχε μια άβολη κατάσταση είναι από παιδί. Όλα τα μέρη. Εγώ νομίζω ότι ή του είπαν του ανθρώπου θα πας εκεί και είπε εγώ δεν θέλω, θα πας πρέπει, οπότε είπε εντάξει θα πάω αλλά θα πω εγώ τα δικά μου και ό,τι γίνει. Στα σούρο. Ή δεν τους είπε κάτι και είπε εγώ θα πάω ούτως ή άλλως για να πω την άποψή μου. Οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι αυτό το πράγμα δεν προχωράει και ήταν λίγο ένα διαζύγιο, θα έλεγε κανείς, κοινή συνενέση, τύπου αφού εσύ δεν μιλάς και δεν έχουμε αυτά τα προβλήματα. Και δεν θέλω να σε δω. Και εμείς τώρα τι άλλο να πούμε, νομίζουμε ότι ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις και αυτός χάρηκε ιδιαιτέρως. Είναι λίγο άβολα όλα αυτά τα πράγματα όταν συμβαίνουν στον αέρα, βέβαια. Η αλήθεια είναι αυτή. Και εντωμεταξύ, λίγη ώρα μετά, που προφανώς άρα δεν έχεις δίκιο, γιατί προφανώς μαζί φύγανε από τις διακοπές στη Σύφνο. Μαζί φύγανε, σου λέω. Το είχαν πει ότι θα πας εσύ μία στη Μαλέσκου, θα πάω εγώ στο Μουτσινά και μετά θα ξαναγυρίσουμε στη Σύφνο με την Άμι Γιάμι, προφανώς. Μπορεί να πάνε και άλλου, θα κάνουν εκπομπή από ό,τι αντιλαμβάνεστε από το Q εδώ πέρα. Έχει γίνει πρόταση. Να κάνω εκπομπή τώρα από ποιον δεν ξέρω. Να σου πω κάτι, αφού δεν έχουμε αποκαταστήσει το προηγούμενο survivor, δηλαδή ο Ντάνος ακόμα δεν έχει κλείσει. Θα πιάσουν τους καινούριους να τους δίνουν εκπομπές, αφού δεν έχουν. Ο Ντάνος έχει αποκατασταθεί από τον Ντάνο. Ναι, οι άλλοι μπορεί να μην. Δεν έχει αποκατασταθεί πόσες... το Big Brother, θα μπορούσε να πει. Για σταματήσει λίγο και αυτή η ερώτηση πια. Ας σταματήσει, θα συμφωνήσει πιστεύω ο Γιώργος Κρικοριάν εδώ πέρα. Δηλαδή, γιατί πρέπει να ρωτάμε όλους τους παίχτες reality αν θέλουν να δουλέψουν στην τηλεόραση.
χέρι. Πήγε, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, πολύ, συμμετείχε σε ένα παιχνίδι, τελείωσε η ιστορία. Αν θε να μπει στην τηλεόραση με κάποιον τρόπο, πήγαινε σε μια σχολή δημοσιογραφία ή να κάτσετε στο σπίτι. Καταγγελία. Μα συγγνώμη. Δεν έχω ξανακούσει την Τζόρτζια να μιλάει τόσο σωστά. Έτσι. 4 χρόνια εδώ σε κάτι τέτοιο. Είπαμε ότι θα του πάρουμε εμεί εδώ πέρα, κοριτσάκι μου, και έχει πάθει αυτό και το κακό. Εμεί κλέφτε θα γίνουμε μετά. Τι θα κάνουμε. Δεν είναι. Επειδή είναι άτομα τα οποία τα αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμο και μοιραία έρχεται αυτή η ερώτηση μετά, η Τζορτζία όμω έχει δίκιο έτσι όπω το εκφράζει. Εσύ πιστεύει ότι ο Νίκο δεν έχει ακούσει κάτι για να ρωτήσει τον Μπάρτζ αν θα κάνει τηλεόραση. Προφανώ, αλλά δεν λέμε για τον Νίκο. Συγγνώμη, δεν είναι δυνατόν. Αλλά δεν μπορώ να ακούω, α πούμε, πάλι και τον. Ενώ τον Νίκο το Μουτσινά. Ναι, προφανώ. Αλλά επειδή είχα δει και τον Νίκο Μουτσινά. Περίμενε, κορίτσι μου να ολοκληρώσει, μισό λεπτό. Επειδή είχα δει και τον Νίκο Μουτσινά με τον Τζέιμ, εντάξει, δεν μπορώ να ακούω και τον Τζέιμ να λέει θα κάνω τηλεόραση με του δικού μου όρου. Κάτσε, βρε άνθρωπε μου, δηλαδή να δούμε πέντε πράγματα, να τα μάθουμε και μετά να κάνει και φυσικά να πα και καλά και καλή επιτυχία. Του δικού του όρου εννοεί, ρε παιδί μου, αν του προτείνουν, α πούμε, να κάνει μία εκπομπή μαγειρική. Δεν θα την κάνει. Όμως, αν του προτείνουν να κάνει μία ταξιδιωτική με το boat που κάνει αυτά τα πάρτι, ναι, μπορεί και να την κάνει. Ότι ήταν λάθος η εκφρασή του, άρα θα πρέπει να διορθώσει τις εκφράσεις του για να μπορείς να κάνει τηλεόραση. Οπότε πάλι στο ίδιο καταλήγουμε. Ένα παίκτη που πάει σε μία τηλεοπτική εκπομπή να τον ρωτήσουν αν τον ενδιαφέρει τηλεόραση. Δηλαδή, δεν είναι ότι πήγανε στο ΚΕΠΑ Μαρουσίου και ρωτήσανε κάποιον άνθρωπο, θέλετε να κάνετε τηλεόραση. Δηλαδή, αυτοί πήγαν 6 μήνες ήταν ο κάμερα οι άνθρωποι. Γιατί πήγαν στο survivor. Για να πήγανε, του αρέσει. Είναι διαφορετικό να είσαι σε ένα παιχνίδι στο οποίο παρακολουθούν τη ζωή σου και διαγωνίζει σε κάποια αγωνίσματα. Ναι, γιατί το κάνεις. Είναι πολύ διαφορετικό να πας να παρουσιάσεις μια εκπομπή, αυτό λέω εγώ. Γιατί το, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Συγκεκριμένοι για αυτό το κάνουν, φυσικά. Τότε γιατί να μην το κάνουν και το υπόλοιπο αυτό που κάνανε στην αρχή. Γιατί να μην ολοκληρωθεί δηλαδή η επιτυχία. Εμείς δεν βρίσκουμε τόσο νόημα στην ερώτηση. Τώρα εντάξει, άμα σας αρέσει, σας οκ. Τελικά, παιδιά, ο Μουτσινάς είναι καλός παρουσιαστής ή όχι. Δεν έχει κανεί τη θέση. Στον κώδικα διοντολογίας της δημοσιογραφίας απαγορεύεται να κάνετε την ερώτηση σε έναν παίχτη reality αν θέλει να κάνει τηλεόραση. Τέλος. Δηλαδή, σε λίγο έτσι που πάει η Τζόρτζια, θα μου κόψει και εμένα την ευχή και στα δικά σας με τα παιδιά σας και τα λοιπά. Δηλαδή, δεν είναι σωστό αυτό. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Σταυρώσε άμεσα σωστά, τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι εννοείς με αυτό. Παίχτης reality. Όχι. Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, σε αυτήν την αποκάλυψη τη φετινή. Ειλικρινά, μπράβο. Ποιος έκανε αυτή την σύνδεση με τους Λουθιανούς, ποιο μυαλό από τη δημοσιογραφική αυτή ομάδα το σκέφτηκε. Είναι πάρα πολύ σωστό. Ο άνθρωπος ήταν μπροστά από τη Eurovision και εμείς στην αρχή της σεζόν που άρχισε να χορεύει, λέγαμε γιατί, τι έχει πάθει ο Νίκος ο Κουρής κτλ. Ορίστε τώρα. Συγχωρέστε. Επειδή μιλάμε για την κρατική τηλεόραση. Είναι και η εποχή που το Δέλτα Σίγμα. Η κρατική τηλεόραση δεν αφήνει του ανθρώπου να χορεύουν, ναι. Επειδή είναι η εποχή, Κατερίνα, που το Δέλτα Σίγμα τη ΣΕΡΤ αποφασίζει για τι εκπομπέ τη επόμενη σεζόν. Ναι. Για να γίνει παρουσιαστή στην κρατική τηλεόραση, πρέπει να έχει αυτή την εμφάνιση, την εναλλακτική εμφάνιση. Τι εννοεί, δηλαδή. Παιδί μου, αν εγώ εδώ πέρα. Μισό λεπτό, κάτσε. Θα μάθω που λέει. Αν λίγο. Εγώ βγω εδώ πέρα και ξεκινήσω. Σε κάνω αυτά εδώ. Σε ζητάνε από την ΕΡΤ. Πάει το κούκκι, δεν τη λέει. Συγγνώμη, είμαι. Σε είμαι σωστό στη δουλειά μου. Ναι, είσαι εσύ. Αποθεώστε με λοιπόν. Καταπληκτικός. Εσύ βεβαίως και είσαι σωστός. Κρίμα που δεν τα κάνεις αυτά καθόλου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που είναι έτσι πάντως στην κρατική τηλεόραση. Ειδικά επειδή είναι έτσι στην κρατική τηλεόραση. Επιτέλους θα λέγαμε. Η οποία τόσα χρόνια έπρεπε να είναι κάτι αποστηρωμένο και σοβαρό. Οπότε βάζανε κάτι lifestyle, βγαίναν οι δημοσιογράφοι εκεί. Το κράζανε. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Και εμένα μ' αρέσει. Το πιο ωραίο πράγμα που κάνει η κρατική τηλεόραση είναι ο χορός του Νίκου του Κουρίου. Μπράβο ρε Μαριλού. Μπράβο ρε Μαριλού. Αλλά εντάξει, όχι το μοναδικό. Αλλά... Το πιο ωραίο είπα, δεν είπα το μοναδικό. Α, εντάξει. Ένα τίτλο το πιο cool, ρε παιδί. Ναι, ένα τίτλο. Είναι τόσο γλυκά δέξιος ο Νίκος του Κουρίου. Είναι υπέροχο. Εγώ γι' αυτό δεν χορεύω, να ξέρετε. Γιατί χορεύω έτσι. Εγώ πιστεύω έχουμε δει και μια άλλη πτυχή του χαρακτήρα του Νίκου Κουρίου. Δηλαδή δεν του το είχα. Δηλαδή βλέποντάς τον και με βάση τη... Δεν τον ξέραμε τον άνθρωπο. Ήταν πάντα ηθοποιός σε σειρές. Ευτυχώς δεν πήγε σε reality γιατί θα έβλεπε και άλλη πτυχή η Τζόρτζια μετά. Και μετά δεν θα τον ήθελε στην τηλεόραση και θα ζούσαμε τέτοια δράματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα πάμε σας παρακαλώ γρήγορα στο νούμερο 9. Κορίτσι μου. Καλημέρα σας. Κοριτσάκι μου, Δημητρά μας. Τι κάνετε. Είμαστε καλά, εσύ. Εγώ είμαι λίγο στεναχωρημένη. Πρέπει να σας πω, διότι χθες το βράδυ η καρδιά όλων όσων αγαπάμε τις άγριες μέλισσες χτύπησε λίγο στενάχωρα. Να το ξέρετε ναι, αυτό. Ναι. Λίγο πονέσαμε, λίγο κλάψαμε, γιατί είδαμε αυτήν εδώ τη σκηνή. Έχουμε μιλήσει εδώ και καιρό για αυτό το μεγάλο φινάλε της δεύτερης σεζόν, το πολύ αναμενόμενο.
όπου θα δούμε, θα αποχαιρετήσουμε δυστυχώς πολύ αγαπημένους μας πρωταγωνιστές και χαρακτήρες των Άγριων Μέλισσων. Αποχαιρετήσαμε χθες την Ανέτ Ρουσσό, την κυρία Κάτια Δαμβουλάκη, η οποία σε μια συγκλονιστική ερμηνεία και εκείνη και ο Λεωνίδας Κακούρης έγραψαν το δικό της φινάλε στη σειρά. Είχαμε... Δηλαδή, το ξέραμε ότι η Κάτια Δαμβουλάκη δεν θα είναι και του χρόνου, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν. Είχε προκύψει τις τελευταίες μέρες. Το είχαμε μάθει αυτό, ότι υπάρχουν κάποιοι πρωταγωνιστές ανάμεσα τους και η κυρία Δαμβουλάκη, οι οποίοι θα αποχαιρετήσουν. Περίεργο δεν είναι αυτό, η Κάτια Δαμβουλάκη να φύγει. Κρίμα. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουν κάποιοι χαρακτήρες για να ανοίξουν άλλοι, να βγει και η τρίτη σεζόν. Ωστόσο, να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που αποχωρούν έχουν ήδη τα επόμενα επαγγελματικά τους σχέδια και εμείς φυσικά είμαστε εδώ για να τα μάθουμε, γιατί σίγουρα θα μας λείψουν πολύ. Θα στεναχωρηθήκαμε. Στέφανέ μου, θέλω να ηρεμήσεις. Σήμερα θα έχω επιλεκτική ακόη απέναντί σου. Είναι το θέμα μου, συγγνώμη. Να το ζήσω δύο μέρες. Λοιπόν, η κυρία Κάτια Δαμβουλάκη λοιπόν ήδη ετοιμάζει την θεατρική της εμφάνιση του χρόνου με το καλύτερο παιδί. Έναν μονόλογο των Ρέπα Παπαθανασίου, μια συνεργασία που ήταν να δούμε από πέρσι. Λόγω κορονοϊού δεν ήταν δυνατό να ανέβει αυτή η παράσταση. Τώρα όμως προγραμματίζεται και αν όλα πάνε καλά θα το δούμε στο θέατρο Κάτια Δαμβουλάκη. Είναι όλο το έργο βασισμένο πάνω της και αναμένουμε πολύ αγωνία. Αναμένουμε όμως και τα τηλεοπτικά της σχέδια, γιατί συζητάει, όπως είναι πολύ λογικό, και για την τηλεόραση. Θα έχουμε νεότερα γι' αυτό και θα σας ενημερώσω. Το έργο αυτό είναι γραμμένο για την κυρία Δαμβουλάκη. Δηλαδή. Ακριβώς. Είναι ένας μονόλογος πάνω της. Πάμε λοιπόν στο σημερινό επεισόδιο, στο μεγάλο φινάλι, το τελευταίο επεισόδιο του φετινού κύκλου, όπου θα δούμε δυστυχώς και τον Γιώργο Γάλλο να φεύγει από τη σκηνή. Θα δούμε το δικό του αντίο. Είδαμε χθες τις πρώτες σκηνές, τον τραυματισμό του. Σήμερα δυστυχώς θα δούμε και το φινάλε. Εκπνέει. Εκπνέει, Στέφανε μου, ναι. Εκπνέει και θα συγκινήσει πάρα πολύ, λένε οι πληροφορίες, γιατί και για μία ακόμη φορά θα κάνει μια συγκλονιστική ερμηνεία. Ωστόσο, του χρόνου θα τον δούμε στις τηλεοράσεις μας, στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Διότι, όπως σας είχαμε πει εδώ πρώτοι, πριν από λίγες μέρες, τον διεκδικούσαν δύο πολύ γνωστοί μας άνθρωποι. Ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Ναι. Τελικά, με το update που έκανε και η Αφροδίτη Γραμμέλη στο πρώτο θέμα, ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι ο μεγάλος νικητής αυτής της μονομαχίας. Μάλιστα. Και θα τον δούμε λοιπόν να πηγαίνει στις Σέρες. Αφήνει το διαφάνει και πάει στις Σέρες την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Δεν πρέπει να ήταν εύκολη η απόφαση αυτή. Μεγάλο το δέλεαρ και για τις δύο. Μάλιστα. Λοιπόν, και έναν άλλον άνθρωπο που χαιρετήσαμε από τις Μέλισσες πριν από λίγες μέρες, τον Βασίλη Μπισμπίκη, την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας ιδιαίτερα αρνητικός χαρακτήρας, που ωστόσο επίσης με τη δική του ερμηνεία συγκίνησε πολύ. Του είπαμε το αντίο και τώρα περιμένω να του πούμε καλώς ήρθες πίσω, Βασίλη Μπισμπίκη, του χρόνου από το Μέγκα. Στην σειρά του Θοδωρή Παπαδουλάκη, Κομάντα και Δράκη. Εδώ βλέπουμε και φωτογραφίες από τα γυρίσματα που γίνονται ήδη στην Κρήτη. Είναι με τη Μαρίνα Καλογύρου, είναι η πρωταγωνίστριά του. Προχωρούν δυναμικά και περιμένουμε να το δούμε τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Με ένα σκηνοθέτη που έχουν ξανασυνεργαστεί στη λέξη που δεν λες πάλι που είχε γίνει στην Κρήτη. Ακριβώς. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες και θα πούμε σε κάποιο επόμενο έκτακτο με ένα επόμενο αποκλειστικό σου. Και πάμε στο νούμερο 8, παρακαλώ πολύ τώρα. Παιδιά, στο απίστευτη βραδιά χθες. Τι. Βραδιά Τρίχας, είχαμε γένεια κομμωτηρίου και φυσικά εκεί θα έπρεπε να είναι ο Αλέξης Παπάς και μπράβο του που πήγε. Και το έλεγα, γιατί ο άνθρωπος και πήγε και είχε και όλη την καλή διάθεση να μιλήσει στις κάμερες και να εξηγήσει πράγματα. Ωραία. Τζόρτζια, εδώ δεν μπορείς να δικάσεις. Φυσικά, γιατί η ερώτηση για το τηλεοπτικό του μέλλον, νομίζω ότι έχει το δικαίωμα ο άνθρωπος, επειδή πριν γίνει υπέρ ναι. ή το ηθοποιός, να μιλήσει γι' αυτό. Μην τον δικάσεις, θα ακούσει ακριβώς τι λέει. Εντάξει, με τον Παπά δεν έχει πρόβλημα. Ωραία, μια χαρά. Είναι και πάλι γνωστή από ό,τι ξέρω. Ο Τζέιμς, η Άμι Γιάμι και ο Μπάρτζης, επίσης, βεβαίως, είναι οι άνθρωποι που όταν ρωτάς τον Παπά, ο Παπάς τι κάνει. Τι κάνει. Σιωπά. Γιατί σιωπά ο Παπάς. Γιατί Παπά, φυλάκια, ρουφιχτά. Α, γι' αυτό, ναι. You are the sun. Χωρίο τριαντάφυλλος, το περίμενες. Έτσι ακούγεται, ναι. Από χωρίο τριαντάφυλλος. Περίμενα, είχα κάνει την πρόβλεψη ότι θα φτάσει μέχρι και τη σημερινή ημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το άξιζε και από ό,τι φάνηκε το βίωσε 100%. Και ποιος θα είναι ο επόμενος? Ο Ηλίας και ο Σάκης θα είναι οι δύο παίχτες που θα κονταριστούν στον τελικό. Αυτή είναι η δικιά μου πρόβλεψη. Αλέξη, δήλωσες και σε συνέντευξη πώς γνώρισες την κοπέλα σε μια σκάλα, σε ένα μολ στο Μόντε Κάρλο. Θα τα πούμε από κοντά αυτά. Θα έρθει η κοπέλα στην Ελλάδα, περιμένουμε, θα πας. Ή κάποια στιγμή θα. Μόνιμα.
Για πες μου. Φάνηκε που μίλησε έτσι στα κανάλια, τη γνωρίσαμε. Ποια ήταν η πρώτη εντύπωση δικιά σας? Σας άρεσε? Για να την καλούμε συνέχεια να μας μιλάει, είναι μια κούκλα. Εγώ ήταν επί 10. Έχεις πάρα πολλές τηλεοπτικές προτάσεις για τη νέα σεζόν. Είτε για εκπομπή είτε για σύριαλ. Ιδανικά πού θα ήθελες να είσαι? Προτάσεις είναι πάντα καλό να υπάρχουν. Θα δούμε ποιο είναι το καλύτερο σενάριο για μένα. Και... Μάθαμε ότι έγινε ραντεβού με τον Νίκο Κοκλώνη. Για πες μου. Και στους πανηγυρισμούς του James, του Νίκου, που ήταν έντονοι, τους υποδέχτηκαν ως ηγέτες. Τι άλλα? Ο James σήμερα στην εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου αποχώρησε λέγοντας ότι η εκπομπή στήριζε εσένα και δεν έλεγαν τα πράγματα αντικειμενικά. Εσύ το είδες καθόλου αυτό το απόσπασμα? Δεν το είδα. Ήταν άκομψο που έφυγε από μια εκπομπή, εσύ θα το έκανες ποτέ αυτό? Όχι, ποτέ. Πόσο φαίνεται που ενώ έχουν βγει τα παιδιά, ο James, ο Νίκος, συνεχίζουν και κάνουν story για σου παπά, παπά, φυλάκια ρουφιχτά, αυτό που ξέρουμε. Χαίρομαι. Ποιον βλέπεις νικητή, τέλος, ποιον βλέπεις? Μπράβο, μπράβο. Αυτή είναι αποχώρηση, λέμε για τον James τόση ώρα. Αυτή είναι αποχώρηση από τις κάμερες, σωστή. Με το ύφος, με το καλό σου προφίλ, με αργή κίνηση. Πας να τον κλείσεις, να τον κάνεις συνέντευξη και χάνεις τη δουλειά σου. Γιατί πας να φέρεις το θέμα και λες: έχω εδώ τη θεματάρα από την Κατερίνα π.χ. Καραβάτου, και ξαφνικά επιλέγεις να πας να κάνεις τον παπά και δεν έχεις τίποτα. Δηλαδή, είναι δυνατόν, δεν ξέρω. Γιατί έκατσε μπροστά στις κάμερες αφού δεν είχε τι να πει? Εγώ πιστεύω ότι τα είπε όλα χωρίς να λέει τίποτα. Ήταν τέλεια η στάση του. Εγώ απορώ πώς είχε την ψυχραιμία να αποφεύγει. Αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνει κανείς μπροστά στις κάμερες. Να ακούς κάτι, να σε ενοχλεί, να γυρνάς από εδώ το κεφάλι σου. Τι άλλο? Χαίρομαι. Υπάρχει άλλη ερώτηση από εδώ. Δεν μου αρέσει ούτε αυτή η ερώτηση. Γυρνάω το κεφάλι μου από την άλλη. Άλλη ερώτηση. Παιδιά, αυτό θέλει τρομερή ψυχραιμία. Δεν του άρεσε καμία ερώτηση. Αυτοσυγκράτηση. Δεν του άρεσε καμία ερώτηση. Είναι... Νομίζω ότι είναι προφανές όμως γιατί δεν του αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις. Άμα έχουν να κάνουν με τον Κοκλώνη. Για τον Κοκλώνη. Για τον αδερφό που έγινε, να μην πει κουβέντα για τον Κοκλώνη. Για τον Κοκλώνη δεν μου κάνει εντύπωση. Για το διαφορετικό προφίλ που θέλει να περάσει πλέον ο κ. Παπάς. Ότι δεν ασχολείται. Δηλαδή, ότι δεν ασχολείται όταν έχει πει τόσα πράγματα δηλαδή στα κοιό και έχει αραβιάσει και έχει σχολιάσει όλου και όχι τόσο όμορφα. Τώρα ξαφνικά θε να το αλλάξει. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, Γιώργο μου, αυτά τα έκανα όμω σε μια κάμερα που ήταν σε ένα παιχνίδι στο οποίο συμμετείχε. Εδώ είναι πολλέ κάμερε πολλών καναλιών και δεν συμμετέχει σε κανένα παιχνίδι. Γίνονται όμω και πρέπει να απαντήσει. Γιατί πρέπει να απαντήσει? Προσπαθεί να κρατήσει τη δημοσιότητα ξεπλένοντα λίγο το survivor, τη συμπεριφορά του. Survivor από πάνω του. Οπότε μια χαρά, είδε τώρα. Σας φάνηκε ωραίο δηλαδή αυτό προς τα παιδιά? Ναι, όχι. Προς όλους τους δημοσιογράφους. Γιατί έκατσε εκεί, δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει. Έκατσε όμως, δεν έφυγε. Εσείς. Γεια σας. Περίμενε, βρε Γιώργο, να κάνει τώρα από πάλι. Να κάτσε να δώσει. Να πει παιδιά, ξέρετε κάτι, δεν θέλω να τα σχολιάσω. Α, τώρα πει ο λεπτό, παιδιά, από πάλι. Όποιο καεί από το χειλό, φυσάει και το γιαούρτι. Δεν πάει προς τους δημοσιογράφους, πάει προς τον James. Για τώρα. Ένα σεβή προ του ανθρώπου που κάνανε αυτή τη δουλειά. Ένα κοσμογυρισμένο άνθρωπο. Από την Καραϊβική. Στο Ντουμπάι. Με γνωριμίες κέρδου στο Μονακό. Συγγνώμη, πού τα έχετε δει αυτά στην Ελληνική τηλεόραση? Δεν πήρε εσύ τι απαντήσει σου. Εμένα η μόνη μου απορία είναι γιατί δεν απάντησε για τον Κοκλώνη. Μόνο γιατί αυτό. Ένα μπορεί να του έχει κάνει πρώτο που δεν του αρέσει. Εντάξει, οπότε να μην τα βρήκανε. Δύο, να μην έχουν υπογράψει, να μην θέλει να τον ζέψει. Τρία, μπορεί να μην έχει κάνει πρόταση. Τέσσερα, μπορεί να είναι φήμες. Για χίλιους λόγους μπορεί να μην έχει. Μπορεί να ήθελε του δικού. Αμάρε Γιώργο! Μ' αρέσει αυτό, θα το πω κι εγώ κάποια στιγμή. Μα σου είχε πει κανείς ότι θα κάτσει σε εκείνη τη θέση κάποιος άλλος. Τι πράγμα είναι αυτό? Γιατί δεν είναι αυτό, να μην έχω μία γνώμη, να μην έχω μία άποψη, δηλαδή γιατί? Πάμε σας παρακαλώ γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάστημα, γιατί ο Παυλίτος μου έχει έρθει εδώ πέρα. Το κουκλάκι μου το ζωγραφιστό, βλέπω σήμερα διαφορετική ο συνδυασμός των χρωμάτων. Έχω μάθει ότι η αυλή σου έχει γίνει από τη Μαρίνα και την κολλητή της, την Κωνσταντίνα, και είναι λέει τέλεια. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε εδώ πέρα στον αέρα, εντάξει. Ο Παύλος έρχεται.
νιώθεις αυτό που υπάρχει ένα σύνδρομο στέρησης. Δεν σε βλέπουμε τα βράδια. Ναι. Ναι, αλλά πρέπει να σε βλέπουμε τουλάχιστον τα πρωινά. Εντάξει, να με βλέπετε. Αλήθεια τώρα. Εμένα μου, αλήθεια, την προηγούμενη εβδομάδα μου λείψεις πάρα πολύ. Πού είναι ο Παύλος, το έλεγα και τη Μαρίνα. Και ακούω από πάνω μου λίγο. Αύριο θα έρθει. Τι ωραία νέα είναι αυτά που μαθαίνω πρωί-πρωί. Παύλο, μας καλωσόρισες. Καλώς σας βρήκα. Μάθαμε ότι λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, ότι η Μαρίνα μαζί με τη φίλη της την Κωνσταντίνα, όχι τη γνωστή Κωνσταντίνα, μια άλλη φίλη της Κωνσταντίνα ήρθαν και σου φτιάξανε τον κήπο. Ναι, ναι, ναι. Τον κάνανε ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Και ο Τζαμάλ ήταν εκεί. Α, ήταν και ο Τζαμάλ. Ήταν και ο Τζαμάλ, ναι. Κάθε μέρα βρίσκεστε όλοι μαζί. Όχι, έγινε μια. Επειδή του είχα πει του Τζαμάλ ότι θέλω να έρθει να μου φτιάξει τη λεμονιά. Ναι. Και μου είπε και η Μαρίνα, έχω αυτή τη φίλη μου την Τία. Εγώ Τία τη γνώρισα. Τία, ναι, δεν ήξερα ότι το όνομα είναι Κωνσταντίνα. Ναι. Κωνσταντία, μπράβο, ναι. Ναι. Οπότε ήρθανε, μου φέρανε και μια πολύ ωραία τριανταφυλιά, η οποία έχει ξεράνει λίγο τώρα. Τέλος πάντων, δεν είμαι πολύ καλός με τα φυτά, αλλά θα προσπαθώ. Ναι, αλλά όμως τα φυτά πηγαίνουμε, τους μιλάμε τα πρωινά, τα χαϊδεύουμε, κάνουμε τέτοια πράγματα. Οκ, okay, θα το κάνω. Αυτό δες το λίγο, γιατί εγώ έχω μία λεμονιά. Εγώ έχω δύο λεμονιές. Η μία βγάζει πάρα πολλά λεμόνια, η άλλη βαριέται. Τη λέω, γιατί βαριέσαι, δεν βλέπεις την άλλη που βγάζει καμιά 20-25 το χρόνο. Γιατί αυτό. Σου λέει, δουλεύει άλλη για μένα. Για μένα. Ναι, ναι. Τώρα. Τι είπε η Μαριλού. Τίποτα, μπορεί να έχει αγχωθεί, λέω, που βλέπει την άλλη και να πάει τόσο καλά. Ναι. Σου λέει, τι γίνεται. Καλλιεργεί στο ανταγωνισμό. Αλήθεια τώρα. Ξέρετε, θα σου πω κάτι. Τι είχα δίπλα-δίπλα και τώρα την έβγαλα από εκεί, την έβαλα αυτόνομικά που μήπως πάρει τα πάνω της, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν. Ναι. Αυτά. Ελπίζω. Αυτά με τις λεμονιές μου. Εντάξει, ναι, ναι. Ήθελα λίγο να σου πω συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Για τα 5 χιλιάρικα. Ναι, ευχαριστώ, ναι. Όχι, ήταν δηλαδή για 2,5 ώρες 5 χιλιάρικα. Μια χαρά, πιστεύω, μια χαρά με ροκάματο. Πιστεύω, ναι, 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 πάρα πολύ καλό ήταν αυτό. Με αυτά έφτιαξε τον κήπο. περίπου θα πω. Ήρθαν οι φίλοι. Δεν θέλει να πει τα άλλα. Ναι, ναι. Τι τα έκανε. Παύλο, ναι, πώς ήταν αυτή η διαδικασία εκεί που ο Διονύσης διάλεξε τον Γιωβάνη, μετά εσένα σε πήρε πρώτα η Μαργαρίτα, μετά ο Διονύσης διάλεξε τη Μαρίνα. Ήτανε, ναι, ήταν λίγο. Πες πώς το έζησες αυτό. Εγώ δεν ξέρω, με βλέπατε, γελούσα τύπου. Εμείς δεν σε βλέπαμε. Εγώ εσένα επί. Ούτε καν τη Μαργαρίτα δεν κοιτούσε για να καταλάβεις. Εσένα ήθελα να βλέπω. Γιατί ήταν πολύ. Ήταν περίεργο όλο αυτό. Ήταν. Ναι, δεν ξέρω. Εκεί που διάλεξε ο Διονύσης τη Μαρίνα, πες, ήθελες να πέσεις κάτω και να χτυπάς το κεφάλι σου σε κάποιο τοίχο ή σε κάποιο πάτωμα κτλ. Ναι, ναι, ήταν πολύ. Εγώ γέλασα και γύρισα να δω τι κάνει η Μαρίνα. Και. Η Μαρίνα ήταν λίγο. Έβγαζε λίγο ατμούς από τα αυτιά, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και μετά ο Διονύσης της είπε. Θες, δεν θες. Δηλαδή τύπου πες μου να το δούμε. Δεν το περίμενε. Ναι, δηλαδή, ότι μπορεί να μην θέλει. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε. Αλήθεια, δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε. Εντάξει, τον Τζοβάνι το καταλαβαίνω. Ότι εντάξει, ήθελε έναν δυνατό παίχτη. Ναι. Ταυτόχρονα ήθελε να επηρεάσει και λίγο ψυχολογικά τη Μαργαρίτα. Το είπα και εγώ χθες, έτσι μου φάνηκε. Εντάξει, εγώ μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ, ρε παιδί μου. Ότι ναι, είναι λογικό. Ναι. Δηλαδή, και εγώ αν ήμουν η Μαργαρίτα και μου παίρνει τον Τζοβάνι, θα επηρεαζόμουν ψυχολογικά. Φυσικά. Αλλά μετά που πήρε τη Μαρίνα, σκέφτηκα ότι και αυτό, και ότι πήρε τη Μαρίνα, γι' αυτό το έκανε. Ρίση, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Τα ίδια πράγματα. Τα ίδια, είπες, ναι. Τα ίδια πράγματα ακριβώς. Εσένα περίμενε να σε πάρει πρώτο η Μαργαρίτα. Όχι, δεν το περίμενα. Και γι' αυτό τη είπα κιόλας, είσαι σίγουρη ότι. Είσαι σίγουρη. Την κλασική αυτοπεποίθησή σου πάνω εκεί την ώρα. Την κλασική αυτοπεποίθηση, σίγουρα. Αλλά εντάξει, χάρηκα. Πήγαμε και πολύ καλά. Ήταν πολύ ωραία ιδέα. Φυσικά. Το περίμενε αυτό ότι θα κερδίσετε τελικά, τουλάχιστον θα περάσετε μπροστά με ένα βαθμό. Όταν μου είπε την ιδέα η Μαργαρίτα για το αβοκάτο, εγώ με τύπου. Wow, ήμουν τύπου. Ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Μετά. Αγχώθηκες μετά. Πορεία, αγχώθηκα πάρα πολύ. Γιατί ήθελα να το βγάλω, ρε παιδί μου, αυτό που θέλαμε. Στην πορεία, κλασικά έχασα τελείως την αυτοπεποίθησή μου στα μέσα. Είπα τυπο, δεν βγαίνει με τίποτα, δεν βγει. Μετά σου κάει και το χώμα και λέω, μην πάθηκα να κλακάζει εκεί που κάει και το χώμα. Και μετά, το επόμενο δευτερόλεπτο λες, δεν πειράζει, θα κάνω άλλο και λέω, έκανα το σταυρό μου. Μπράβο. Είδες ο Παύλο, ψυχραιμία. Ποια είναι αυτή. Πραγματικά. Όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και είχατε κερδίσει. Ήσασταν ψύχρεμοι στην εκδήλωση αρκετά, ναι, αλλά ναι, μέσα σου. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Ήτανε πολύ. Εγώ χάρηκα που κερδίσε η Μαργαρίτα. Μετά ήμουν τύπου, α, κερδίσαμε κι εμείς. Ξέρεις, ήταν όλο ένα τέτοιο. Η Μαργαρίτα χάρηκε που κερδίσατε εσείς, μετά σκέφτηκε, α, κερδίσαμε κι εμείς. Ναι, 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 ήτανε όλο. Τέλος πάντων, κάποιοι όλοι μαζί κερδισμένοι εκεί πέρα. Και τώρα, μετά από αυτή την πολύ ωραία δοκιμασία στην οποία συμμετείχατε και οι τέσσερις βοηθοί και οι δύο φιναλίστ, τα παιδιά έφυγαν και πήγανε σαν τη Χαλκιδικούλα δεν έχει σε αυτό το υπέροχο. Μέρος, φαντάζομαι είδατε εκεί τα πλάνα, τη θάλασσα.
τον ουρανό, πότε θα έρθω, δεν ξέρω. Αξιώσει ο Θεούλης, τουλάχιστον το καλοκαίρι κάποια στιγμή. Είδαμε καταπληκτικές. Ήταν και η δοκιμασία πάρα πολύ ωραία, αλλά ήταν Γιώργο η τοποθεσία, και η τοποθεσία εξαιρετική. Και θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι, με την κλισέ φράση. Οι κριτές τους κάναν τη ζωή ποδήλατο, γιατί ξεκίνησε το επεισόδιο με μια υπέροχη ποδηλατάδα. Και μετά με ένα μενού τριών σταδίων, το οποίο θα έπρεπε να ολοκληρώσουν τα παιδιά αποκλειστικά μόνοι τους, έτσι. Δεν θα πρέπει να φτιάξουν δηλαδή 9 πιάτα μόνοι τους, τα οποία να είναι και δημιουργικά και να είναι όπως πρέπει για έναν τελικό. Και με προϊόντα από τον τόπο εκείνο το συγκεκριμένο σε ακτίνα 100 μιλίων. Και βγάζει πολύ ωραία προϊόντα τόπος μου. Θέλω λίγο να πούμε κάποια πράγματα. Πριν δούμε το βίντεο, θέλω να μπείτε στο Star Cuckoo, διότι τι σας έχουμε σήμερα, άλλο ένα γκάλωπ που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ποιος πιστεύετε ότι κέρδισε την χθεσινή δοκιμασία, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πλέον δεν πρόκειται να μάθουμε μέχρι την ημέρα του τελικού της βαθμολογίας των παιδιών, αλλά από αυτά που είδατε, από τον τρόπο που μίλησαν οι κριτές, ποιος αφουγκράζεστε ότι μπορεί να είναι ο νικητής της χθεσινής δοκιμασίας, ο Διονύσης ή η Μαργαρίτα? Πείτε μας την άποψή σας και πάμε να δούμε τώρα το βίντεο για να το σχολιάσουμε μετά με τον Παύλο μας. Εντάξει, η αλήθεια είναι 5 μήνες μένουμε το Διονύση. Απλά νόμιζα ότι εδώ που μας φέρνουν θα μένουμε ο καθένας ξεχωριστά. Η αλήθεια είναι, αλλά είναι τόσο μεγάλο το σπίτι αυτό, γιατί για σπίτι μου φαίνεται. Και όποτε θέλει κάποιος την ησυχία του, θα την απολαμβάνει μόνος του. Τέλειο. Είναι πολύ όμορφος ο χώρος, μου αρέσει πάρα πολύ. Και θα έρθω εδώ σίγουρα με τον Χρήστο και με τους φίλους μου. Διονύση! Μπορείς ρε, έτσι θα σε νικήσω, χωρίς χέρι στο τελικό. Πρόσεχε, μη σε βάλω από δεξιά. Θα ήθελα να είναι εδώ και ο Χριστάσου. Ναι, εντάξει, ταιριάζει, είναι ωραίο. Είναι ωραία, φίλη μου, η κοπελά μου. Πού ξέρεις, μπορεί να έρθει σε καμιά σουίτα μέσα. Να συμφέρουν. Εντάξει, ψέματα δεν θα πω, μου έχει σπάσει τα νεύρα. Καλά, και εμένα. Αλλά εντάξει, παιχνίδι μας. Σιγά. Θα δείξει μετά από εδώ. Το έχουμε πει αυτό, το έχουμε συζητήσει. Δεν με αγχώνει καθόλου το γεγονό ότι η Μαργαρίτα είναι με ένα βαθμό μπροστά. Δεν μου λέει κάτι. Την ανατροπή την έχω ξανακάνει, οπότε ας ρωτήσει η Μαργαρίτα τη Μάρια. Αν κάποιος μου βγάζει τον ανταγωνισμό, είναι σίγουρο ο Διονύσης, γιατί είναι στο τελικό και αυτό, είναι ο αντίπαλός μου. Δεν είμαστε και φίλοι, δεν είμαστε και φιλαράκια να πεις ότι άμα ήταν τώρα ο Τζιοβάνι εδώ, θα ήταν υγιής ανταγωνισμός. Τώρα είναι σίγουρα ανταγωνισμός του παιχνιδιού. Εντάξει, απλά εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός. Αν πιστεύεις ότι είσαι καλύτερος, απόδειξε το και κέρδισε. Προχωράω και το ψάρι μου, προχωράω και το στιφάδο. Α, στιφάδο ακούω. Εγώ στιφάδο είχα κάνει την πρώτη μου οντισιόν με ένα ωραίο ταρτάρ. Τι είναι το MasterChef για τη Μαργαρίτα? Δεν ξέρω ακόμα. Λήψη πρώτη. Σεφ, τώρα θα με περάσει για τρελή, δεν ξέρω γιατί θα με περάσει, αλλά ακόμα δεν έχω καταλάβει τι είναι το MasterChef. Ωραία απάντηση είναι αυτή, γιατί μας κάνει. Δεν ξέρω τι είναι ακόμα το MasterChef, είναι όλα αυτά τα ωραία που έζησα, που δεν θα τα ξαναζήσω ποτέ. Τι είναι MasterChef για το Διονύση, λήψη πρώτη. Είναι πολλά, Σεφ. Δημιουργία, να βγάλουμε πράγματα, να δημιουργήσουμε ιδέες, συναισθήματα διάφορα. Θα πω, είναι όλα μαζί. Λύπη, χαρά. Και γελάσαμε και στεναχωρηθήκαμε. Όλα μαζί. Μία ώρα ακόμα, παιδιά, έτσι. Υπενθυμίζουμε λίγο τον χρόνο. Να μην ξεχαστείτε. Εγώ τον σεφ θα τον ήθελα να τον βλέπω με τζινάκια, με πουκαμισάκια καρό, έτσι πιο αλανιάρικα. Τέτοια θέματα. Δεν πω αυτά τα σακάκια τα. Δεν μου αρέσουν. Διονύση απέναντί σου. Ποια ήταν η πρώτη φορά που γνώρισε το Διονύση και τι εντύπωση σου έκανε? Σεφ, το Διονύση το γνώρισα όταν είχαμε έρθει για τη δεύτερη ευκαιρία για την ποδιά, ναι. Που είχα πάρει την ποδιά, έλεγε ότι είχε κάνει διατάρα και τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν ψηλός, τραγουδούσε. Α, ήταν έτσι εύθυμος, ναι. Τύπος, όχι, δεν θα το έλεγα. Α, οκ. Okay. Μαργαρίτα, δεν έχω προλάβει να δω τι κάνει, δεν έχω ιδέα. Βλέπω ότι ο Πάγκος είναι σε πιο κακή κατάσταση από τη δική μου. Ελπίζω να τα πηγαίνει καλά. Α, τέλεια. Ατέλεια, είπες, Μαργαρίτα. Ναι, σε. Ατέλεια. Λοιπόν, τέλεια, έχουν μείνει 30 λεπτά. Σεφ, έρχεται όλες τις χειρότερες στιγμές εκεί που ο Πάγκος θέλει σημάζημα. Αν και εμένα ο Πάγκος ήταν μια χαρά. Εντάξει, ο Σεφ είναι λίγο περίεργος. Πω, αυτόν είναι να τον έχεις για πελάτη σε εστιατόριο. Πάει, στόκλεισε. Καλό που δεν δουλεύει σε κριτή εστιατορίων.
που πηγαίνουν και δοκιμάζουν εκεί πέρα και τρώνε και πίνουν και μετά βάζουν βαθμολογίες, γιατί θα μας έχει κλείσει όλες. Μην έρθεις εδώ. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα εγώ, έχετε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε στον τελικό, έχει ξεκινήσει ο τελικός? Άλλος. Ιδανικά εσύ, Μαργαρίτα, τι θα ήθελες να συμβεί? Ένα θαύμα, σεφ. Ένα θαύμα. Ένα θαύμα να μαγειρευτούν όλα μόνοι. Έχουμε δυνάμεις, Διονύση, έχουμε δυνάμεις. Έχουμε δυνάμεις, σεφ. Είναι πιάτα αυτά που έχει φτιάξει για να μεγαλώσει τη διαφορά, Μαργαρίτα? Σεφ, εγώ ειλικρινή θέλω να είμαι πάντα, πιστεύω πως όχι. Οκ, εσύ, Διονύση, θα γυρίσεις τη διαφορά? Σεφ, για να είμαι ειλικρινής κι εγώ, παίζεται. Άρα, το μόνο που μένει είναι να τα δούμε εμείς και να τα δοκιμάσουμε. Βεβαίως. Εγώ καταρχήν χαιρόμουν που σε έβλεπα να γελάζει με την ψυχή σου έτσι με όλα αυτά με τη Μαργαρίτα. Ειλικρινά ήταν μια απόλαυση. Από πού να την πιάσει και πού να τελειώσει. Πώς σου φάνηκαν τα παιδιά τα δύο? Εντάξει, πολύ καλά πήγε αυτό. Δεν ξέρω τι είχαν πάθει. Ήταν και οι δύο κάπως. Μαργαρίτα, παιδί μου, ήθελε κόσμο. Δεν την έβλεπε που έλεγε συνέχεια. Τώρα να μην έχουμε κάποιον, να κάνουμε λίγη πλάκα, να μιλήσουμε, ναι, να πούμε κανένα κουτσοπολιό, να γίνει κάτι. Ο Διονύσης πιο συγκεντρωμένο. Η Μαργαρίτα ήθελε, ρε παιδί μου, εντάξει, τον κόσμο τη εκεί πέρα. Γι' αυτό μιλούσε και φαντάζομαι τόσο άνετα με την κάμερα, εκτός από τον Κοντιζά. Ναι. Εκείνη την ώρα δεν ήθελε καθόλου ζωτήρι Κοντιζά. Κριτές δεν ήθελε. Η αλήθεια είναι ότι έρχεται πολύ. Ερχόταν πολύ άκυρε στιγμέ ο κύριος. Όχι άκυρε. Ήθελες να φιλετάρεις το ψάρι και δεν ήθελες κάποιον από πάνω σου. Εγώ προσωπικά ήταν ο κύριος Κοντιζά από πάνω μου. Δεν ήθελες ειδικά τους ψάρι πάνω σου. Φιλετάρεις το ψάρι. Ναι, και ήταν και μου λέγε αγνώρισέ με. Πού να σε αγνοήσω, καλέ μου. Δύο μέτρα δηλαδή. Αυτό για τον Πάνο Ιωαννίδη που τον θέλει η Μαργαρίτα με τζιν και casual look, σας το είχε ξαναπεί? Είναι η πρώτη φορά που εκφράζεται έτσι για τον ντύσιμο? Γενικότερα είχε απόψεις για τα ντυσίματα όλων των κριτών. Α, στη Λίστρια. Ναι. Στη Λίστρια κανονικά είχε πολλές απόψεις. Ποιος της άρεσε περισσότερο δηλαδή? Ο Κουτσόπουλος έκανε πολύ σχόλια για τον Κουτσόπουλο. Γιατί είναι και κουμπάρος. Ναι, βέβαια. Ναι, για να ξέρουμε τι θα βάλουμε. Αν στο γάμο τώρα δεν είναι. Τον θέλει λίγο πιο και αυτόν, λίγο πιο casual. Δεν αρέσουν γενικά τα κουστούμια και τα. Τον θέλει πιο casual. Όταν ερχόταν με κουστούμια έλεγε. Ωραίος είναι, αλλά εντάξει, πιο ωραίος με το χαλαρό. Αυτή είναι η κατάσταση της Μαργαρίτας. Δηλαδή, πραγματικά, χαίρομαι πάρα πολύ που σε λίγο καιρό κοντοζυγώνουν να γνωρίσουμε και τους δύο φιναλίστες από κοντά, γιατί ο τελικός είναι στις 9 του μηνός, άρα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εδώ και στην εκπομπή μας και το Διονύση και την Μαργαρίτα, που παρεπιπτόντως, να το πούμε αυτό για το Διονύση, που το είπαμε και στην αρχή, ήταν πιο χαλαρό στη Χαλκιδική, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο μέρος. 2-3 φορές είπε κάτι που φάνηκε πολύ κάπου. Πιο ήρεμος, ναι, εκεί θύμισε, ναι, Διονύση. Αλλά εντάξει, το σηκώνει κιόλας. Τελικός είναι. Υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα παιδιά. Ναι. Να μην πει και κάτι ο Διονύσης. Έστω δηλαδή και αυτό το σχόλιο που έκανε και έφερε ξανά τη Μαρίνα και λέει: Ας ρωτήσει η Μαργαρίτα τη Μαρίνα πώς πέρασε, ναι, μπροστά, ναι, ναι, αυτό. Από τον ένα βαθμό που ήμουν πίσω. Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω το σηκώνει ο τελικός. Δεν ξέρω τι λες, Παύλο. Εντάξει, ναι, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι έχει καταφέρει αρκετά. Γι' αυτό και έχει χαλαρώσει λίγο, νομίζω εγώ. Ότι έχει φτάσει στον τελικό και τώρα πλέον δεν έχει, ρε παιδί μου. Εγώ νομίζω ότι είναι η Μαργαρίτα. Άμα ήταν οποιοδήποτε άλλο, θα βλέπαμε το Διονύση ακριβώς. Είναι η Μαργαρίτα που δεν σου το βγάζει και δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις να είσαι τέτοιος άνθρωπος. Οπότε δείχνει έτσι πιο γλυκός. Παρόλο που βέβαια, Μαριλού μου, να σου πω την αλήθεια, δεν του δείχνει και καμιά αδυναμία η Μαργαρίτα. Όχι. Δηλαδή, το βλέπεις χθες το επεισόδιο και λέγες. Υποφέρει. Γκαϊμένη τη Μαργαρίτα. Υποφέρει. Να πας στην Αλκιδική με το Διονύση, πραγματικά. Το τζίγλισε και δεν απάντησε κιόλα. Του έλεγε: Κοίτα, χωρίς χέρια έτσι θα σε κερδίσω, Διονύση μου. Και Διονύση τίποτα. Όχι, είπε: Μήπως σε κερδίσω από τα δεξιά. Μη σου βγω εγώ από τα δεξιά. Πώς δεν είναι. Εντάξει, είναι για Διονύση. Δεν απάντησε. Σου βγω από τα δεξιά. Δεν είναι. Κάτω πάλι. Μήπως τώρα έτσι, επειδή έχουν φτάσει στο τέλος, του λείπει τόσο πολύ ανούς και έχει μαλακώσει έτσι και έχει γλυκάνει. Δεν ξέρω, εντάξει, ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι και η κούραση. Ήταν αρκετά κουραστικό τα προηγούμενες μέρες, ρε παιδί μου. Οπότε ναι, δεν ξέρω πώς το τέτοιο. Πάντως σίγουρα ήταν πιο γλυκό. Πώς το τέτοιο, ναι. Πώς το τέτοιο. Νομίζω ότι δεν να απαντήσει. Καθόλου, παιδί μου, είναι δεδομένο αυτό. Δεν ξέρω τι. Έχει μιλήσει καθόλου με την Ανούς, μιλάτε, δεν ξέρω. Έχω μιλήσει, ναι. Α, και τι λέει, Ανούς της λείπει, τουλάχιστον της Ανούς, να ξέρουμε. Καλά. Κάναμε εμείς εδώ πέρα και έλεγε ότι είναι μαζί κανονικά. Ναι, πέρα από αυτό, αν έχει μιλήσει ο Παύλος, θα πιο πρόσφατα. Ναι, όχι. Περιμένει να τελειώσει το παιχνίδι. Ψάχνουν για σπίτι. Όχι, ψάχνει Ανούς για σπίτι στην Αθήνα γιατί δεν έχει σπίτι. Τέλος πάντων, ναι. Δηλαδή, όταν θα με το καλό, θα μείνουν και μαζί και τέτοια. Ο Διονύσης, από ό,τι ξέρω, έχει σπίτι στην Αθήνα. Ναι, ο Διονύσης αφού εδώ μένει, δεν ξέρω αν έχει σπίτι. Αλλά θέλω να πω,
η Ανούς, ας πούμε, μπορεί να μείνει με το Διονύση μετά από το τέλος όλο αυτό. Μπράβο. Ναι, φαντάζομαι. Έλα, μην τρέπεσαι. Προφανώς έχει γίνει μια κουβέντα. Τα παιδιά την έχουν πει. Τώρα, εσύ φοβάσαι με το αποκαλύψει, δεν πειράζει. Το σκέφτονται να μείνουν μαζί από μένα. Ναι, είναι κακό, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Άρα είναι σοβαρό, ρε παιδί μου. Να πάρουμε ένα βίντεο κόλ την Ανούς να μας τα πει. Τώρα. Ο άνθρωπος ήταν μέσα στο τελικό και έλεγε Ανούς και Ανούς. Δεν ξέρω αν θυμάστε κιόλας και ένα στιγμιότυπο που τον ρωτάει ο δημοσιογράφος για την κυρία Σιούτη που ήταν εκεί πέρα και λέει «Μας ακούει Ανούς, σταμάτα». Βέβαια, πολύ εντυπωσιακή κυρία και όπως είπε η Μαργαρίτα που καταλαβαίνουμε τελικά ότι είναι στη ληστρία και πολύ ωραίο φόρεμα. Της άρεσε το φόρεμα. Πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Τα πρώτα αποτελέσματα, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του Γκάλοπ. Για να μας πείτε ποιος πιστεύετε ότι κέρδισε τη χθεσινή δοκιμασία. Θα συνεχίσετε να ψηφίσετε εσείς που δεν έχετε ψηφίσει, αλλά για πάμε να δούμε τι σας φάνηκε εσάς. Ποιος θέλετε, wow. Πάλι ακούσανε. Όχι, ναι. Αυτό το 2% είναι η οικογένεια του Διονύση. Αλήθεια. Όχι, να σας πω. Να δικαιολογήσω λίγο το 98, αν τα καταφέρω. Θα προσπαθήσω όμως, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και εμένα, αν με ρωτούσες, που εγώ δεν είμαι μάγειρας και δεν τα. Είμαι πάρα πολύ καλή μαγείρισα, αλλά δεν είμαι αυτού του επίπεδου, θέλω να πω. Βλέποντας αυτά που κάνανε χθες τα παιδιά, πάλι τις ιδέες και όλα αυτά. Και αυτά που είπαν οι κριτές, και εγώ θα έλεγα, και εγώ θα έλεγα από μόνη μου, ότι εσύ όχι. Μου φάνηκε ότι η Μαργαρίτα της είπανε διάφορα, ότι έκανε μια λάθος προσπάθεια με την έννοια, ας πούμε, ότι πήρε το ρίσκο να αλλάξει τη μαγειρική της αυτή τη συγκεκριμένη μέρα. Ναι, αλλά άλλαξε το essence της Μαργαρίτας. Δηλαδή πήγε και πήρε τι είναι αυτό που κάνει η Μαργαρίτα φανταστική και το άλλαξε. Ναι, δηλαδή, αλλά η γεύση ήταν εκεί. Η γεύση ναι. ήταν εκεί. Ναι, θέλω η γεύση ήταν εκεί, βέβαια. Θέλω να σταματήσουμε εδώ. Υπάρχει ένα 98-2, αλλά θέλω να κάνουμε το εξής. Γυρίζει το ματσάκι. Το 98. Παίζει. Όχι, παίζει, γιατί δεν έχουμε δει ακόμα τα αποσπάσματα από το τι είπαν οι κριτές, πώς πήγαν τα παιδιά τελικά. Οπότε σκέφτομαι ότι με τα πράγματα που θα πείτε, ίσως ενδεχομένως να γίνει και κάποια ανατροπή που δεν νομίζω. Αλλά θα το δούμε μετά τις διαφημίσεις. Σ' αρέσει η Taylor Swift, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Ήθελα να δω αν ταιριάζουμε και ναι. μουσικά. Εκεί αυτό ειδικά είναι πολύ ωραίο. Ναι, ναι, ευχαριστώ. ο παθήτος μας είναι εδώ και πιο. Μ' άρεσε να είδε τι κάνει. Όχι, όχι, μ' άρεσε να είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, Γιώργο, τι περιέχει το βίντεο που θα παρακολουθήσουμε ευθύ αμέσω τώρα. Λοιπόν, τι είπαν οι κριτές για τα πιάτα των παιδιών. Να δούμε πού δεν τα πήγαν καλά η Μαργαρίτα και ο Διονύσης, μήπως και μπορέσουμε να καταλάβουμε, να δούμε και εμείς ποιος προηγείται. Θα δούμε και τα πιάτα φυσικά. Έχει και τον Γκάλο που μας έδωσε. Φάνηκαν πάρα πολύ ωραία βέβαια, η αλήθεια είναι. Αλλά οι κριτές, οκ, okay, πρέπει να είναι έτσι, γιατί είναι αυστηροί και μιλάμε για τον τελικό. Ναι, σωστό. Πάμε να το δούμε. Για το καλαμάρι με το κουσκούς, ήθελα ένα πιο προσεγμένο στήσιμο. Φαίνεται πολύ απλοϊκό. Δηλαδή, ξέρεις, έχει κόψει μερικές λωρίδες από το καλαμάρι, έχουμε τα πόδια πάνω και δίπλα έχει βάλει και το κουσκουσάκι. Εμένα μου αρέσουν πολύ περισσότερο τα άλλα δύο πιάτα και κυρίως ο μπακαλιάρος. Ίσως να ήθελα και το καλαμάρι έτσι κομμένο σε κυβάκια, να πλησιάσει λίγο το κουσκούς, να γίνει αυτό. Αλλά εντάξει, θα το δούμε. Θα συμφωνήσω με το Σωτήρι ότι θα μπορούσε να είναι λίγο πιο εφάνταστο στο κομμάτι της παρουσίασης του πιάτου. Παρ' όλα αυτά δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο, δεν είναι πρόχειρο. Υπάρχει δηλαδή ιδέα, δεν είναι κάτι που θα το κοιτάξεις και θα σε ενθουσιάσει, να το πω. Έχετε βρει κόκαλα. Εντάξει, αυτό έλεγε να μην έβρει. Βρήκες. Ναι, και ξέρεις τι. Δεν έχει. Ούτε εμένα. Δυστυχώς ο Διονύσης... Είναι άνθρωπος.
Έχει ξεχάσει μια ολόκληρη σειρά από κόκαλα και είναι και μεγάλη. Όντως. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι δοκιμάσαμε μια καλή προσπάθεια του Διονύση. Mm-hmm. Τεχνικά για μένα σωστή, αλλά δεν έχει ψυχή το πιάτο. Λείπουν οι εντάσεις, λείπει το αλάτι. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο νόστιμο. Είναι λίγο αποστηρωμένο, σαν να είναι σε γυάλα. Να έχει, ξέρεις, αυτή η προστασία. Αυτό που είπες εσύ. Δεν έχει ψυχή, δεν έχει χαρακτήρα. Και είναι περίεργο γιατί συνήθως τα πιάτα του Διονύση το έχουν αυτό. Είναι από τα πιάτα που τρως. Ξυπνάς το πρωί, πας στο γραφείο, λες που πήγες να φας και δεν θυμάσαι τι έφαγες. Εσάς. Να κουμπάρα. Τι κάνετε. Εσύ. Ο σεφ ακόμα κουμπάρα με λέει. Εγώ νομίζω τώρα που τελειώνουμε θα το ξεχάσει για να την σκαπουλάρει. Αλλά εντάξει, ακόμα κουμπάρα με λέει. Σεφ, εγώ δεν ξεχνάω. Να ξέρεις του χρόνου μάλλον έχεις να πλερώ. Εγώ θα πω ότι εμφανισιακά προτιμούσα τον δρόμο τον κλασικό της Μαργαρίτας, δηλαδή στο στήσιμο, αυτή η απλότητα, η καθαρότητα. Στερούμαστε εμφάνισης, η ιδέα είναι ωραία, ναι. Η εκτέλεση θα μπορούσε να είναι καλύτερη, η γεύση είναι εδώ. Εγώ αυτό έχω να πω για το ορεκτικό. Αυτή η ερώτηση έτσι τριγυρίζει στο μυαλό μου, που φαντάζομαι το σκέφτεται και η Μαργαρίτα, αν ήταν η μέρα σήμερα να ακολουθήσει άλλη οδό. Άλλη οδό. Ναι. Το οποίο κρέας, αν... και πάρα πολύ νόστιμο, να πω ότι είναι λίγο πιο γλυκό από ό,τι πρέπει για τα δικά μου γούστα. Είναι. Εδώ πρέπει να έχει μπει ζάχαρη. Έχει ενδιαφέρον και μου αρέσει που δοκιμάζει και τολμάει. Δεν ξέρω αν ήταν έξυπνο να τολμήσει και να δοκιμάσει σήμερα. Ναι. Εγώ νομίζω ότι και σε αυτό έτσι το σκουντούφλημα σε διάφορες λεπτομέρειες έχει καταφέρει να είναι γευστική. Να συμφωνήσω. Λοιπόν, από τη Μαργαρίτα είδαμε... Είπαμε μια ωραία προσπάθεια, αρκετά νόστιμη, αλλά σίγουρα δεν είδαμε τη Μαργαρίτα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην αισθητική και στην εμφάνιση του πιάτου. Σωστά. Κέρδισε σε νοστιμιά. Για εμένα το κομμάτι της εμφάνισης παίρνει μεγάλη βελτίωση. Έχει στοιχήσει αποχωρήσεις αυτό το κομμάτι με το κόκαλο, που έχει γίνει και λίγο ανέκδοτο, ας πούμε, βρήκε ο Σωτήρης. Σήμερα είναι η μέρα που ο Σωτήρης βρήκε 4 κόκαλα και ένα φιλέτο, το οποίο, αν με ρωτάτε, έχουμε τη δυνατότητα μαγειρικά, πατώντας το, ούτε θερμόμετρο ούτε τίποτα, πατώντας το να αντιληφθούμε ότι, ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, παιδιά, η βαθμολογία της δεύτερης ημέρας, της δεύτερης δοκιμασίας, είναι μέσα στο φάκελο. Ωραία. Αύριο είμαστε πάλι εδώ με μια ακόμα πιο δυνατή δοκιμασία. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είδαν εκεί οι τηλεθεατές μας πριν. Σε κάθαρα τα κόκκαλα. Μπορεί, ρε παιδί μου, να υπάρχει και μια συμπάθεια μεγάλη προς τη Μαργαρίτα. Αλλά είναι δύο πολύ σημαντικά στοιχεία, Παύλο. Είναι και τα 4 κόκκαλα. Δηλαδή δεν ήταν ένα, δεν ήταν δύο, δεν ήταν τρία, ήταν 4. Και ήταν και το πιάτο το οποίο τους φάνηκε χωρίς ψυχή, αδιάφορο από αυτό που ο Κουτσόπουλος ότι δεν το θυμάσαι την άλλη μέρα. Και ένα ομό βουβάλι. Ναι. Και ήταν και. Υπερβολικά όμω, δηλαδή ήταν μπλου. Ενώ τους είπε, γιατί τους ρωτάνε τι ψήσιμο θέλεις, ώστε να μην πει μετά, «Α, εγώ το τρώω έτσι ομό». Ναι, ναι. Είπε, «Medium rare». Σωστά. Ναι, δεν ήταν. Ναι. Και ήταν blue. Ναι. Εν τω μεταξύ, βέβαια, εντάξει, και η Μαργαρίτα, από ό,τι κατάλαβα, επί της ουσίας εμφανισιακά δεν τα πήγε το ίδιο καλά, ενώ στη μια είπαν ότι έχει. Άρα, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται ότι πρέπει να έχει ένα μικρό προβάδισμα η Μαργαρίτα σε αυτήν εδώ τη δοκιμασία. Και εγώ νομίζω ότι η Μαργαρίτα τα πήγε λίγο καλύτερα. Εντάξει, δεν θα κρίνω εγώ για τα κόκαλα, γιατί και εμένα με κάψανε. Ναι, αλλά το είπαν και οι κριτές όμως. Σε μπακαλιάρο, δηλαδή. Δεν ήταν μπαρμπούνι, να πεις. Είχε αλλάξει ο άνθρωπος τα μπαρμπούνια για να μην πέσει πάνω σε κόκαλα. Ακριβώς. Είναι καθαρό λάθος απροσεξίας αυτό, έτσι. Ναι, γιατί είναι δεν υπήρχε στα άλλα δύο πιάτα. Εκεί πέρα κάπως έφυγε, το έβαλε κατευθείαν το φιλέτο χωρίς να το κοιτάξει καν. Θα το δει μετά ο άνθρωπος και θα λέει δεν το πιστεύω ότι μπορεί. Γιατί εντάξει το ψήσιμο πες μπορεί να γίνει, αλλά τα 4 κόκαλα είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Το ερώτημα είναι και το κατά πόσο θα στοιχίσει όμως και στη Μαργαρίτα το στήσιμο. Γιατί όταν έχει συνηθίσει κάτι, όταν πρέπει να είναι εστιατορικό το στήσιμο και κάνεις λάθος σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν μιλάμε για κάτι το απλό. Ήταν ουζέρι. Το έχουν ήδη πει ότι είναι εξωτερικό. Συγγνώμη, είχε μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Είναι γυμνόματι και εμείς που δεν είμαστε κριτές. Το καταλαβαίνουμε ότι στο ορεκτικό το στήσιμο της Μαργαρίτας δεν ήταν καλό. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Η Μαργαρίτα είχε όλα τα πράγματα να την ευνοούν. Πρώτες ύλες.
που έχει την οστιμιά, τη γεύση κτλ. Έχει αυτά τα στισήματα. Έχει αυτό, ήταν δημιουργική η δοκιμασία, δεν ήταν μια αντιγραφή, ας πούμε. Δηλαδή είχε όλες τις συνθήκες για να πάρει προβάδισμα, ναι. Και τώρα, αν έχει περάσει μπροστά, είναι οριακό. Ναι. Πραγματικά. Ενώ δηλαδή θεωρώ ότι πέταξε μια ευκαιρία, ας πούμε, στις δοκιμασίες του τελικού με το να πειραματιστεί. Εσύ, Παύλο, τι θέλεις να πεις? Ήταν δηλαδή για τη Μαργαρίτα τώρα αυτό το στήσιμο είναι λίγο. Συγγνώμη που θα το πω, είναι λίγο τα δέντρα. Είναι ουζερή, δεν είναι ουζερή. Ναι, είναι λίγο. Ουζερή, παιδιά. Εντάξει, έχει τη γεύση, αλλά η Μαργαρίτα είναι. Δηλαδή, και τους είπαν κιόλας ότι θέλουμε εστιατόριο. Δηλαδή, το κόνσεπτ ήταν θέλουμε high-end. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόλαβε στο χρόνο. Δηλαδή, νομίζω ότι τα τελευταία λεπτά απλά. Γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς φτάνει η Μαργαρίτα σε αυτό. Γενικότερα όμως δεν μαγείρεψαν και οι δύο. Safe, δηλαδή δεν μαγείρεψαν χωρίς να προσπαθήσουν να κάνουν τη διαφορά. Νομίζω πως ναι, νομίζω ισχύει αυτό. Γιατί όμως να συνέβη αυτό το πράγμα? Η Μαργαρίτα σε αυτό το μέρος που έχουν βρεθεί με αυτά τα προϊόντα και με αυτές τις. Αυτό τη συνεπήρε, βέβαια. Τη Μαργαρίτα, άμα δείτε κάποια στιγμή στα Q της, λέει ότι αυτό το αρνάκι, ας πούμε, αυτές τις πρώτες σύλλες δεν χρειάζονται τίποτα. Έχουν μόνα τους γεύση. Σου λέγουν μόνα τους γεύση, να το. Μα δεν είχε πει να πάρει το αρνάκι να το πάνε στους ανθρώπους να το φάνε. Ναι, ναι. Στους κριτές, δεν χρειάζεται να φάνε αυτά που θα τους κάνουμε. Να φάνε το αρνάκι. Να περάσουν καλά οι άνθρωποι. Βεβαίως, εγώ τώρα δεν ξέρω. Δική προσωπική άποψη. Το πιάτο του Διονύση το ορεκτικό μου άρεσε πάρα πολύ. Ενώ και το στήσιμο του μου άρεσε. Δεν το έφαγα. Ναι. Αλλά το στήσιμο του έτσι πώς το είχε κάνει. Μου άρεσε πολύ που είπε την ιδέα αυτή ότι θα κόψει πολύ λεπτό το καλαμάρι και μετά θα το βάλει για να πάρει χρώμα το κόκκινο. Δηλαδή και αυτό ήταν μια πολύ δημιουργική ιδέα από την άλλη. Και εμένα μου άρεσε το στήσιμο. Εγώ θα έβαζα το κουσκούς από κάτω και θα έβαζα όλο το καλαμάρι από πάνω να μοιάζει τελείως με καλαμάρι και να είναι κρυμμένο το κουσκούς από κάτω. Κατάλαβες δηλαδή. Μ' αρέσει το στήσιμο. Ήθελε ένα τσίκ παραπάνω, κατάλαβες. Ένα μια τσακτινιά. Λοιπόν, είχε πολύ χρώμα. Εμένα μου άρεσε το χρώμα. Ήταν ενδιαφέρον. Ωραίο είναι, αλλά ξέρω εγώ σε ένα εστιατόριο όταν πας, όταν δεις πολύ χρώμα, μπορεί να σου φανεί λίγο πιο... Πώς να το πω τώρα. Το πέρασε αλμύνιο. Όχι, πιο πάρτι, πιο παιδικό που λέγαμε καμιά φορά. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό που μου έρχεται εμένα στο μυαλό πηγαίνοντας πελάτη σε ένα εστιατόριο, δεν ξέρω. Ναι, νομίζω ότι έχει σχέση με τα γύρω-γύρω αυτό που νιώθεις. Ότι είναι κάτι έτσι μέσα σε ένα μπέζ πιάτο, μπέζ όλα τα αυτό και ξαφνικά κάτι ροζ. Αυτό. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, να σας πω κάτι. Πραγματικά κοντός ψαλμός αλληλούια, την άλλη Τετάρτη το βράδυ θα ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Τώρα, μέχρι να φτάσουμε την άλλη Τετάρτη το βράδυ, μας λείπουν τρία επεισόδια Masterchef, δεν είναι έτσι? Ακριβώς. Πώς πέρασε ο καιρός και φτάσαμε μέχρι εδώ. Απόψε το βράδυ. Μάλιστα, πήγες την πρώτη φορά για να κάνεις ρεπορτάζ εκεί. Αν δεν θυμάμαι τι, εδώ που συνάντησα τα παιδιά πρώτη φορά που παίρνανε σιγά σιγά τις λευκές ποδιές. Λοιπόν, απόψε το βράδυ δεν έχει επεισόδιο. Οπότε θα ξαναδούμε Masterchef τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, λοιπόν, τα παιδιά θα κληθούν να ανταπεξέλθουν σε μια δοκιμασία αντιγραφής εξαιρετικά απαιτητική και πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε ξέρουμε ότι τα παιδιά θα δουν πιάτα και θα πρέπει να τα βγάλουν ακριβώς όπως είναι εκείνα. Και μάλιστα από έναν σεφ που από ό,τι είδα στο τρέιλερ που έπαιξε είναι λίγο κάπως... τα λέγαμε. Ναι, σίγουρα. Σε αυτό το επίπεδο δεν συγχωρούνται λάθη, ούτε αστοχίες. Είναι αυτό που δεν συμμετέχει στον τελικό, αλλά σε πιάνει ψυχή σου για αυτούς που συμμετέχουν. Μπράβο, μπράβο τους και συγχαρητήρια που θα το περάσουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Υπάρχουν τα τελικά. Για να δούμε. Η ερώτηση είναι... Έλα, σταμάτη. Εντάξει. 97-3. Ανέβηκε λίγο, εντάξει. 97-3, παιδιά. Την τρίχα, την τρίχα για διαφορά. Είναι και κάτι ξαδέρφη. Είναι μια διαφορά αυτό. Να σημειώσω ότι επειδή, κακά τα ψέματα, δεν είναι πολύ αγαπητή η Μαργαρίτα στο κοινό. Δηλαδή, λίγοι παίχτες θα μπορούσαν να κοντράρουν τη Μαργαρίτα στην αγάπη που έχει το κοινό σε εκείνους. Δηλαδή, μου έρχεται στο μυαλό ο Τζιοβάνι και ο Παύλος. Ναι, ισχύει. Δηλαδή, αν ήταν τώρα πραγματικά, αν δεν ήταν στη θέση του Διονύση, Γιωβάνη, εσύ, θα ήταν πολύ. Εντάξει, να πω κάτι. Σίγουρα συμφίστηκε με το ποιο αγαπάς περισσότερο. Είχαν και δύο αστοχίες, αλλά ο Διονύσης είχε σοβαρές αστοχίες. Τώρα τα κόμματα. Τέλος πάντων. Καλά, θα δούμε. Θα πρέπει να βγούμε γρήγορα στο διαφημιστικό διάστημα. Μετά έχουμε την άσχημα στην αγάπη μας, έχουμε και το Σταύρο μας και έχουμε και ένα νούμερο ένα καταπληκτικό. Θα τα δεις όλα αυτά από κοντά, να ξέρεις. Δεν φεύγεις. Εδώ. Εντάξει, εδώ.
ρωτήσω κάτι. Αυτό δεν το είχαμε παίξει πάλι. Ναι. Το είχαμε παίξει που σου είχα πει ότι ήταν μια καινούργια. Ναι. Ένα καινούργιο τραγούδι. Και επειδή εκτιμήθηκε από το. Τηλεοπτικό κοινό. Αγαπημένο τηλεοπτικό κοινό. Και εντάξει, κάπως μου το ζήτησαν πάλι. Και... Εντάξει. Καταλαβαίνεις. Και επειδή είναι και η μέρα τέτοια. Καλημέρα, εσύ μας αγαπητέ. Καλημέρα. Είναι λίγο φευγάτη έτσι η μέρα. Είναι η Σελήνη στους Ιχθύς. Είναι και σε σύνοδο με Ποσειδώνα. Και γενικότερα είναι μια λίγο φευγάτη μέρα. Όταν είναι η Σελήνη στους Ιχθύς υπάρχει αυτό. Από την άλλη πλευρά είναι και μια μέρα που, πώς να σου πω, υπάρχει έτσι μια συναισθηματική υπερχείληση, να το πω. Δηλαδή, τι ωραία έκφραση. Συναισθηματική υπερχείληση. Ναι, είναι αυτό που το συνέστημα λειτουργεί περισσότερο σε σχέση με τη λογική, με τα. Δεν βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα με το μυαλό. Τα νιώθουμε περισσότερο παρά έτσι. Αυτό λειτουργεί. Λοιπόν, αυτό έχει το ωραίο του. Έχει όμως και κάποιες πλευρές που είναι λίγο έτσι πιο περίεργες. Τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται λίγο πιο σταθερά. Απόψε το βράδυ. 8 και 59 θα αποχωρήσει η Σελήνη από τους Ιχθύς, θα μπει στον Κριό. Το βράδυ έχουμε ένα ωραίο τρίγωνο ανάμεσα στον Ήλιο και τον Κρόνο. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι οι βραδινές ώρες είναι αυτές οι οποίες μπορεί να μας δώσουν και ένα πιο απτό αποτέλεσμα ή να έχουμε κάτι να στηριχθούμε. Ενώ στο υπόλοιπο της μέρας είναι ένα πράγμα που πάει έτσι, πάει αλλιώς, έχει σκαμπανεβάσματα, έχει κυκλοθυμία, είναι όλο αυτό. Αύριο τα ξημερώματα σχηματίζεται το πολύ ωραίο τρίγωνο Αφροδίτης Δία. Όσοι είστε γεννημένοι στις πρώτες ημέρες του Σκορπιού, των Ιχθύων, του Καρκίνου, έχετε κάτι να λαμβάνετε. Και αυτό το κάτι, το λέω από σήμερα, μπορεί να είναι και απόψε το βράδυ, μπορεί για άλλους φυσικά να είναι και αύριο, αλλά ειδικά εσείς των πρώτων ημερών, δηλαδή αυτών των ζωδίων που ανέφερα, των ζωδίων του νερού, ναι, έχετε το κάτι τι που μπορεί να περιμένετε κάτι θετικό. Τι ωραία, μπράβο. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά πώς κυλούν τα πράγματα σήμερα, ξεκινώντας φυσικά από τους Κριούς. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι η Σελήνη στους Ιχθύς, είναι ακόμη εννοώ, είναι μέσα σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας, λίγο πιο εσωτερικό, λίγο πιο ψυχολογικό, λίγο πιο κυκλοθυμικό. Είναι αυτό που ξυπνάς το πρωί και είτε το μυαλό σου είναι κάπου αλλού και εσύ απλά παραβρίσκεσαι, ας πούμε, στη δουλειά ή δεν ξέρω κι εγώ που αλλού έχετε να πάτε και το μυαλό είναι κάπου αλλού, ή μπορεί γενικά με κάποιο τρόπο το συναίσθημά σας να αντιδρά λίγο περίεργα σήμερα. Αυτό μέχρι το βράδυ. Το βράδυ, εκεί πέρα που είπαμε, 9 η ώρα, έτσι χοντρικά, θα μπει η Σελήνη στο ζώδιό σας. Έχουμε αυτές τις δύο πολύ ωραίες όψεις. Και για σας, ειδικά για όσους έχετε γενέθλια στις αρχές του ζωδίου, είστε γεννημένοι δηλαδή κάπου κοντά έτσι, στις, χοντρικά θα το πω, στις 23 Μαρτίου, μπορεί να έχετε... Η έπαθη, υπερχείληση. Λατρεύω. Λοιπόν, μπορεί να έχετε κάτι πολύ θετικό σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα που αφορούν το σπίτι. Μπορεί να είναι κάτι που σχετίζεται με ένα κίνητο, μπορεί να αφορά την οικογένεια ή μπορεί να αφορά και ένα νέο ξεκίνημα ακόμη. Πάμε να δούμε Ταύρους. Για τους Ταύρους, στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, η Σελήνη στους Ιχθύς δεν είναι αρνητική για το δικό σας ζώδιο. Μπορεί να σας μπερδεύει λίγο, δηλαδή μπορεί να μην έχετε έτσι βγάλει ένα, μην μπορείτε να βγάλετε μάλλον ακριβή συμπεράσματα. Έχει να κάνει πάρα πολύ με συνεργάτες, έχει να κάνει πάρα πολύ με φίλους και όλα αυτά. Αλλά έχει ένα στοιχείο σύγχυσης. Το βράδυ έχουμε αυτή την όψη που είναι πολύ πιο σταθερή και πολύ πιο ασφαλής, δηλαδή μπορεί κάπως να πατήσεις πάνω της, που είναι το τρίγωνο του ήλιου με τον Κρόνο, και φυσικά τα ξημερώματα σχηματίζεται αυτή η πολύ ωραία όψη Αφροδίτης Δία. Για όσους είστε γεννημένοι χοντρικά, θα πω, κοντά στις 21-22 Απριλίου, εσείς μπορεί κάτι σε επίπεδο φιλικών σχέσεων, κάτι σε επίπεδο ερωτικών σχέσεων μπορεί να σας εκπλήξει ευχάριστα. Επίσης, μπορεί να δείχνει αυτό μια ωραία επικοινωνία, μια ευχάριστη επικοινωνία με κάποιο άτομο από το περιβάλλον σας που έχει να σας πει κάτι που μπορεί να σας φτιάξει τη διάθεση. Πάμε να δούμε διδύμους. Για τους διδύμους, το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας είναι αυτή η Σελήνη που είναι κόντρα με το δικό σας ζώδιο και είναι και σε κόντρα, γιατί κάνει και πολλές όψεις σήμερα η Σελήνη. Οι περισσότερες από αυτές ή έχουν το χαρακτήρα αυτό της σύγχυσης που λέγαμε, ή έχουν ένα χαρακτήρα όπου η λογική λέει άλλα, το μυαλό λέει άλλα, η καρδιά, το συναίσθημα λέει άλλα.
υπάρχει αυτή η κατάσταση όπως ήταν και χθες, αν θυμάστε. Λοιπόν, όμως το βράδυ, μπαίνοντας η Σελήνη στον Κριό, κάνει το βράδυ της Πέμπτης γενικά πολύ πιο σταθερό. Έτσι, αν είχατε μια αγωνία για μια εξέλιξη, ας πούμε, σε επαγγελματικό επίπεδο, μπορεί απόψε να έχετε ένα νέο, το οποίο, αν μη τι άλλο, να σας δώσει μια σιγουριά ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνετε ή έτσι πρέπει να το κάνετε και αυτή η αγωνία να φύγει. Πέρα από αυτό, επειδή έχουμε αυτή την ωραία όψη Αφροδίτης Δία, που είπαμε ότι είναι τα ξημερώματα για σας, έχει να κάνει πάρα πολύ με επαγγελματικά και οικονομικά, με κάποιο τρόπο τα συνδέει αυτά τα δύο. Άρα μπορεί να είναι ένα ευχάριστο, μια ευχάριστη απάντηση που μπορεί να παίρνετε για μια δουλειά η οποία ενδεχομένως έχει και ένα καλό οικονομικό αντίτιμο. Ή μπορεί να είναι γενικότερα σε αυτούς τους δύο τομείς, των οικονομικών ή των επαγγελματικών, το καλό το νέο, κυρίως αν είστε γεννημένοι Μάιο, χοντρικά θα πω κοντά στις 23-24 Μαΐου. Πάμε να δούμε καρκίνους. Έλα Σταύρο. Γεια σου Σταύρο. Γεια σας. Λοιπόν, για τους καρκίνους, μπορεί εδώ πέρα η μέρα σήμερα έτσι να έχει αυτό το στοιχείο του είμαι λίγο φευγάτος, το μυαλό μου τέλος πάντων κάπου ταξιδεύει. Μπορεί όμως αυτό το ταξίδι να είναι και κάτι το οποίο σχεδιάζεται ή να είναι μέσα στα πλάνα σας. Άλλοι μπορεί να σκέφτεστε τι θα κάνετε με τις καλοκαιρινές διακοπές. Άλλοι μπορεί να έχετε και ένα επαγγελματικό ταξίδι ή να συνδυάζετε ταξίδι με δουλειά. Παίζει και αυτό το σενάριο. Λέμε τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά σενάρια που έχουν να κάνουν πάντως και με θέματα που αφορούν τη δουλειά και με θέματα που αφορούν τα προσωπικά. Για τους γεννημένους αρχές του ζωδίου, έτσι, μπορεί να υπάρχει μια ευχάριστη είδηση, γιατί η Αφροδίτη είναι στο δικό σας ζώδιο, θα κάνει αυτό το τρίγωνο με τον Δία αύριο τα ξημερώματα, επηρεάζει από απόψε. Μπορεί να έχετε μια ευχάριστη είδηση για ένα θέμα που αφορά τα επαγγελματικά σας ή ένα μελλοντικό επαγγελματικό πλάνο. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι που θα γίνει αύριο το πρωί, μπορεί κάτι να σας υποσχεθούν και να γίνει από Σεπτέμβριο. Έτσι. Αλλά να πάρετε σήμερα, ας πούμε, την είδηση. Πάμε να δούμε λέοντες. Για εσάς τους λέοντες, σημερινή μέρα έχει να κάνει πάρα πολύ με οικονομικά θέματα. Υπάρχουν εκεί πέρα έτσι διάφορα πράγματα τα οποία προς το παρόν σας δημιουργούν μεγαλύτερη αγωνία. Δεν σημαίνει ότι θα συνεχιστεί έτσι το πράγμα και στην πορεία του Ιουνίου. Απλά είμαστε τώρα και σε μία περίοδο που πολλά πράγματα δεν ξεκαθαρίζουν. Ειδικά για το δικό σας ζώδιο, όλη αυτή η επιρροή από τους πλανήτες σε ζώδια του νερού έχει ένα στοιχείο που σας ρίχνει λίγο ψυχολογικά. Όμως, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο μπορεί, ειδικά από το βράδυ και έπειτα και την αυριανή μέρα, μπορεί να κάνετε μία συζήτηση που αφορά μελλοντικά σχέδια, μελλοντικά επαγγελματικά πλάνα και όντως να έρθει μια καλή είδηση από εκεί. Μυστικές επαφές, συζητήσεις, όλα αυτά που μπορεί να γίνουν λίγο κρυφά αυτό το καιρό μπορεί να πάνε πολύ καλύτερα. Σαφώς μέχρι το βράδυ η ενέργεια είναι λίγο για το δικό σας ζώδιο, ας πούμε, σας ρίχνει κάπως. Αλλά από τις 9 η ώρα το βράδυ και μετά αρχίζει το πράγμα και ξυπνάει. Πάμε να δούμε Παρθένους. Για τους Παρθένους, είναι μια μέρα που σαφώς οι σχέσεις σας με τους άλλους, οι συνεργασίες, οι άλλοι γενικότερα, φαίνεται ότι μπορεί να παίζουν ένα καταλυτικό ρόλο στη ζωή σας. Με κάποιο τρόπο είναι σαν να προσπαθούν να σας τραβήξουν την προσοχή με τα δικά τους θέματα και εκεί πέρα μπορεί να νιώθετε λίγο περίεργα εσείς. Έχει και μια κυκλοθυμία η σημερινή μέρα, ακριβώς γιατί η Σελήνη κάνει όλες αυτές τις αντίξωες όψεις με τους πλανήτες, τους διδύμους και τη σύνοδο με τον Ποσειδώνα, που η σύνοδος αυτή είναι ρευστή. Δηλαδή είναι μια όψη. Αν θες να δεις μια ωραία ταινία, άμα θες να ακούσεις μουσική, αν θες να κάνεις ένα μασάζ, άμα θέλεις να... τέτοια πράγματα, κάνεις ένα μπάνιο. Δεν είναι τώρα, ας πούμε, για να πεις ότι θα βγάλω συμπεράσματα. Ότι θα ξέρω τι μου γίνεται ακριβώς ή καταλαβαίνω. Δεν είναι, δεν βοηθάει πάρα πολύ. Το βράδυ όμως που είπαμε ότι έχουμε αυτές τις συνθήκες, δηλαδή που είναι πιο σταθερές συνθήκες, αν μη τι άλλο, εκεί πέρα θα είναι πολύ πιο βοηθητικά. Και βέβαια, με την πολύ ωραία όψη Αφροδίτης Δία, για τους γεννημένους τον Αύγουστο, μπορεί να έρθει μία καλή είδηση σε σχέση με κάποιο φιλικό σας πρόσωπο. Μπορεί και να κανονίζετε και κάτι, μια έξοδο και εκεί πέρα έτσι να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Μπορεί όμως να μάθετε και κάτι που ίσως είναι βοηθητικό για να ευοδοθεί ένας στόχος που μπορεί να έχετε είτε επαγγελματικός είτε προσωπικός. Πάμε να δούμε ζυγούς.
για τους ζυγούς της Ελλήνης, τους ηχθείς, είναι μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με την καθημερινότητα της δουλειάς σας, με τους συνεργάτες σας. Είναι λίγο χαοτική αυτή η σελήνη. Είναι μια σελήνη της σύγχυσης, ειδικά όταν συναντιέται και με τον Ποσειδώνα. Οπότε, στα θέματα που αφορούν τη δουλειά και την καθημερινότητα της δουλειάς, είναι σαν να μην ξέρετε ακριβώς, είναι σαν να μην δουλεύει η κρίση σας όπως θα θέλατε. Ίσως είστε μπερδεμένοι. Ίσως επίσης σας επηρεάζουν και άλλοι. Μάλιστα, επειδή ακριβώς η σελήνη στους ηχθείς είναι και η σελήνη που όταν την έχει κάποιος στο γενέθλιο οροσκόπιό του, είναι η σελήνη που συνήθως επηρεάζεται πολύ εύκολα από τους άλλους. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που έχουν τη σελήνη στους ηχθείς δεν πρέπει ποτέ να παίρνουν αποφάσεις επηρεαζόμενοι από τα λόγια των άλλων. Πρέπει να μένουν μόνοι τους εντελώς, να σκέφτονται αυτό που έχουν στο κεφάλι τους, αλλά με τον εαυτό τους και όχι με παρέα. Αυτό. Λοιπόν, αυτό το λέω. Σε θέματα που αφορούν τη δουλειά για τους ζυγούς σήμερα, δεν είναι μια καλή μέρα να πεις ότι θα πάρω τη γνώμη της Κατερίνας, της Άσης. Όχι, όχι, μόνοι σας πρέπει να σκεφτείτε. Κυρίως για τα επαγγελματικά. Αν αρχίσετε να ρωτάτε από εδώ από εκεί, στο τέλος θα μπερδευτείτε εντελώς. Το βράδυ είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Έχουμε αυτή την όψη ήλιου Κρόνου, πολύ πιο βοηθητική, για να πάρετε μια απόφαση η κρίση σας να δουλέψει καλύτερα. Και μάλιστα με την ωραία όψη Αφροδίτης Δία, μπορεί για τους γεννημένους το Σεπτέμβρη να έρθει και μια ευχάριστη είδηση που μπορεί να αφορά μια προαγωγή, μια εξέλιξη τέλος πάντων σε θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά πολύ καλή. Πάμε να δούμε Σκορπιούς. Για τους Σκορπιούς τώρα τι γίνεται. Στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και εσείς είναι αυτή η σελήνη στους ηχθείς σας. Παρασύρει έτσι λίγο σε πιο βαθιά νερά. Βέβαια το αντέχετε γιατί είστε, εκπροσωπείτε ένα ζώδιο του νερού. Οπότε καταλαβαίνω ότι δεν είναι τόσο αρνητική, τόσο δύσκολη σε σχέση με άλλα ζώδια. Είναι όμως μια μέρα που είπαμε ότι δεν μπορείτε να βασιστείτε ή να έχετε κάποια σταθερή κατάσταση για να ξέρετε τι σας γίνεται. Όλα αυτά μέχρι το βράδυ. Γιατί για μεγάλο διάστημα η σελήνη θα είναι σε αυτό που έχω πει πολλές φορές, που έχω περιγράψει, θα είναι σε φάση κενής πορείας. Άρα, και αυτό γίνεται μετά τις 2 το μεσημέρι. Άρα, μέχρι τις 9 το βράδυ είναι σαν να υπάρχει ένα χάσμα. Είναι μια χαρά να συνεχίσεις να κάνεις ό,τι κάνεις, αλλά είναι ένα διάστημα που δεν είναι πάρα πολύ θετικό για να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα ή να πάρεις για πολύ σημαντική απόφαση. Αυτά τα αφήνετε μετά τις 9 η ώρα το βράδυ να τα σκεφτείτε καλύτερα. Οι γεννημένοι αρχές του ζωδίου, όσοι έχετε γενέθλια δηλαδή έτσι χοντρικά κοντά στις 24-25 Οκτωβρίου, μπορεί να. Κάτι που αφορά ένα ταξίδι ή ένα σχέδιο επαγγελματικό ή μπορεί να αφορά το μέλλον γενικότερα, μια υπόθεση και ένα νομικό θέμα, μπορεί να έχετε μια ευχάριστη εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Πάμε να δούμε το Ξώτες. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Με τη σελήνη στους ηχθείς, με όλες αυτές τις κόντρες που κάνει και τη σύνοδο με τον Ποσειδώνα, ναι, δεν είναι ακριβώς η συνθήκη που ονειρεύεται ένας τοξότης να έχει προκειμένου να νιώθει σιγουριά και ασφάλεια. Είναι μια ενέργεια πάρα πολύ ρευστή, πάρα πολύ κυκλοθυμική, έχει να κάνει πάρα πολύ με το συναίσθημά σας. Και αυτό όλο μπορεί να σας μπερδεύει και εσάς. Άρα, αν έχετε να κάνετε μια σοβαρή συζήτηση, αν πρέπει δηλαδή να συζητήσετε κάτι και θέλετε να νιώθετε ότι μπορείτε να στηριχτείτε στα λόγια που σας λέει ο άλλος, αφήστε το όλο αυτό μετά τις 9 η ώρα το βράδυ ή αναβάλλετε το για την αυριανή μέρα που είναι σαφώς πιο σταθερή. Η όψη αυτή Αφροδίτης Δία για τους γεννημένους τον Νοέμβριο, δηλαδή αυτούς που έχουν γενέθλια στο ξεκίνημα του ζωδίου, μπορεί να φέρει κάτι πολύ ευχάριστο σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά σας. Μια καλή είδηση που μπορεί να αφορά τα οικονομικά, μπορεί να αφορά όμως και το σπίτι σαν χώρο και την ακίνητη περιουσία σας, αλλά και την οικογένεια. Πάμε να δούμε γόκερους. Πάμε. Σήμερα η μέρα είναι από αυτές που αλλάζω έχουν... Αλλάζω και το σταυροπόδι, καταλαβαίνει. Σήμερα η μέρα λοιπόν είναι από αυτές που έχουν μεγαλύτερη έμφαση στην επικοινωνία. Η σελήνη είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τα θέματα που αφορούν το να συζητήσετε, να εκφράσετε αυτά που νιώθετε. Είναι μια μέρα που γενικότερα όμως είπαμε ότι μέχρι το βράδυ έχει μια η σελήνη μεγάλη... εκτός ναι, έχει μια μεγάλη κυκλοθυμία. Είστε πιο επιρρεπείς στο να επηρεαστείτε από πράγματα και αυτό θέλει έτσι την προσοχή του. Δεν είναι μια πολύ σταθερή μέρα για εσάς.
όπως και για κανέναν εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, οι βραδινές ώρες είναι αυτές που μπορείτε να αξιοποιήσετε και οι βραδινές ώρες είναι αυτές που μπορείτε να στηριχτείτε και να βγάλετε λίγο πιο ασφαλή συμπεράσματα. Γιατί μέχρι τις 9 το βράδυ σελήνη και καινή πορεία καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πολύ βοηθητική. Και τις αποφάσεις μόνοι μας. Και τις αποφάσεις πάντα, μόνοι μας. Πάντα. Λοιπόν, όταν έχεις γενέθλια σελήνη, μπερδευόμαστε, όταν έχεις γενέθλια σελήνη στους ηχθείς. Δεν το λέω γενικά αυτό. Εγώ δεν έχω γενέθλια. Εσύ έχεις, ναι. Γι' αυτό ναι, ναι, φυσικά. Λοιπόν, τώρα, η όψη αυτή Αφροδίτης Δία μπορεί να φέρει μια θετική εξέλιξη σε ένα ζήτημα που μπορεί να αφορά είτε τα επαγγελματικά, είτε μπορεί να αφορά μια σχέση, μια συνεργασία, κυρίως για τους γεννημένους στο ξεκίνημα του ζωδίου, αρχές δηλαδή, γιατί είναι σε μια μοίρα αρκετά νωρίς της Αφροδίτης στον καρκίνο. Άρα μπορεί να υπάρχει μια ευχάριστη εξέλιξη τις βραδινές ώρες για εσάς κυρίως που είστε γεννημένοι αρχές του ζωδίου. Πάμε να δούμε υδροχόους. Για τους υδροχόους, σημερινή μέρα έχει έμφαση στα οικονομικά, αλλά είναι και μία μέρα που γενικώς μετά, ειδικά μετά τις 2 το μεσημέρι, πρέπει να αποφύγετε σημαντικά πράγματα να κάνετε που αφορούν τα οικονομικά σας, έτσι. Λοιπόν, το πρωί είναι ok, αλλά μετά τις 2 το μεσημέρι θέλει προσοχή στις αποφάσεις που μπορεί να πάρετε, γιατί μπορεί να μπερδευτείτε, μπορεί να μπερδευτούν και οι άλλοι και όλο αυτό. Τώρα, από το βράδυ, από τις 9 η ώρα το βράδυ και μετά, αν έχετε κάτι να διαπραγματευτείτε, κάτι να διακανονίσετε, να πάρετε μια συμβουλή, είναι σαφώς πολύ καλύτερα τα πράγματα και μάλιστα αν είστε γεννημένοι στο ξεκίνημα του ζωδίου κι εσείς, χοντρικά θα πω κοντά στις 21-22 Ιανουαρίου, μπορεί να έχετε μια ευχάριστη εξέλιξη σε ένα θέμα επαγγελματικό ή οικονομικό ή κάτι που να συνδυάζει και τα δύο. Και πάμε να δούμε αγαπημένους ηχθείς, που για τους ηχθείς είναι η σελήνη στο ζώδιό τους. Είναι μία μέρα αρκετά πιο αγχωτική για το δικό σας ζώδιο, με τη σελήνη να κάνει όλες αυτές τις όψεις που είπαμε. Και μία περίεργη μέρα μπορεί έτσι να είστε λίγο πιο συγχυσμένοι, πιο μπερδεμένοι ή μπορεί να νιώθετε λίγο περίεργα, λίγο να υπάρχει αυτή η κυκλοθυμία που λέγαμε, το ένα λεπτό είστε έτσι, το άλλο είστε αλλιώς. Αν είστε γεννημένοι αρχές του ζωδίου, το Φεβρουάριο χοντρικά, κοντά στις 21-22 Φεβρουαρίου, μπορεί να έχετε μια ευχάριστη εξέλιξη όμως τις βραδινές ώρες, που μπορεί να αφορά ή σε ζητήματα που σχετίζονται με το μέλλον και την προοπτική σας επαγγελματικά ή και σε θέματα που μπορούν να αφορούν την προσωπική σας ζωή ή και θέματα παιδιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσημας. Ωραία. Θα τα πούμε αύριο που θα είναι αυτή ακόμα καλύτερη μέρα. Καλή, ναι. Παρασκευή για να μας πεις Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και έχουμε μαζί μας σήμερα στην παρέα μας τον εξαιρετικό Κώστα Κόφη. Το ξέρετε γιατί τον πίνω μανιωδώς όλες αυτές τις ημέρες. Πω, μου έρχεται έτσι να αρχίσω να ανοίγω για να μυρίζω τα χαρμάνια. Λοιπόν, είναι αυτός ο εξαιρετικός καφές, λοιπόν, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τον Ιούνιο σαν μήνα αισιοδοξίας. Και αυτό τώρα γιατί θα σας το εξηγήσω. Ο Κώστα Κόφη είναι μια γεύση αισιοδοξίας, καθώς χρειάστηκαν 112 προσπάθειες από τους ιταλικής καταγωγής αδελφούς Κώστα για να τελειοποιήσουν αυτό το signature blend που μέχρι σήμερα παραμένει το σήμα κατά τεθέν του Κώστα Κόφη. Αυτό θα πει λοιπόν και επιμονή, αυτό θα πει όμως και αισιοδοξία. Γιατί οι άνθρωποι το πάλεψαν, οι άνθρωποι επέμειναν και βέβαια επειδή ήταν αισιόδοξοι, ορίστε έβγαλαν και το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλοι οι κόκκι λοιπόν που αποτελούν τον καφέ Κώστα Κόφη πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις για να επιλεγούν ως πρώτη ύλη. Η αυστηρή διαδικασία αυτής της διαλογής πιστοποιείται από την Rainforest Alliance. Προσέξτε να δείτε τι είναι όμως αυτό τώρα. Η Rainforest Alliance είναι μια διεθνής διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται για ένα καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο αλλά και για τη φύση και έτσι η πιστοποίηση του Κώστα Κόφη εξασφαλίζει πως αυτός ο καφές που πίνετε πραγματικά προσφέρεται και προσφέρεται στους καταναλωτές, εννοείται πως έχει παραχθεί υπεύθυνα και βιώσιμα. Είναι διαθέσιμος βέβαια στα σούπερ μάρκετ, το ξέρετε πια, αλλά να σας το πω κι εγώ άλλη μια φορά. Σε συσκευασίες από αλεσμένο εσπρέσο σε 5 διαφορετικά χαρμάνια, σε 5 διαφορετικά χαρμάνια, ενώ επίσης υπάρχει και σε 7 διαφορετικές επιλογές κάψουλες εσπρέσο αλουμινίου. Βεβαίως, θέλω να σας πω ότι αυτό διατίθεται σε εσπρέσο λούγκο
και ριστρέτο. Γιατί καταλαβαίνω ότι ο εσπρέσο μας αρέσει πολύ, ότι έχουμε ο καθένας τις δικές του επιλογές και τις δικές του προτιμήσεις, οπότε να το ξέρετε και αυτό. Μήνας αισιοδοξίας λοιπόν, ο Ιούνιος, και μαζί μας όλο αυτόν τον μήνα θα είναι ο καφές Κώστα Coffee που θα έχουμε κοντά μας. Η χαρά μας είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε όλες τις γεύσεις, αλλά και να σας δώσουμε και διάφορα και πάρα πολλά tips αισιοδοξίας, να αισθανθούμε έτσι καλύτερα, να ανέβουμε λίγο περισσότερο, και φυσικά θα σας δώσουμε και πάρα πολλά δώρα. Και σήμερα θα πάρετε κάποια από αυτά. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ, για μπείτε στο Σταρκούκου, για μπείτε στη διεύθυνσή μας στο Instagram. Μην το αμελήσετε αυτό, για το δώρο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι. Τρεις από εσάς πρόκειται να κερδίσετε τον καφέ Costa Coffee για ένα χρόνο. Είτε αλεσμένο, είτε σε κάψουλες. Α, συγγνώμη, μπήκα μπροστά στο. Πώς το λένε στο πλάνο μας. Είτε σε κάψουλες αλουμινίου. Εσείς θα κάνετε την επιλογή, θα ξέρετε όμως ότι θα έχετε κερδίσει τον καφέ σας για έναν ολόκληρο χρόνο, αυτόν τον μήνα, τον Ιούνιο, αυτόν τον μήνα αισιοδοξίας, τον Costa Coffee. Μπείτε στο Σταρκούκου, τις κάνετε like, αφού είναι τα στοιχεία σας, κάνουμε την κλήρωση και τρεις από εσάς θα είστε υπερτυχεροί. Σε λίγο θα είστε επίσης πάρα πολύ τυχεροί, γιατί το αγόρι μας εκεί απέναντι κάνει τα δικά του. Θέλω να μου εξηγήσεις τι είναι αυτή η τάρτα τατάν. Κατάλαβες? Είναι αμαρτία. Τι είναι η τάρτα τατάν? Πηγαίνω λίγο στο σταυρούκο μου. Σταυρούκο μου, τάρτα τατάν. Τάρτα τατάν, very coco. Τάρτα τατάν, very coco. Χαμούλησα. Είσαι πολύ ωραίος, μου αρέσουν πολύ αυτά τα καμισάκια που φοράς. Τα λέμε σε λίγο με το Σταύρο. Crazy, shorty, take it slow, then chitty, chitty. Κουνήθηκες λίγο. Έκανες ένα τέτοιο. Τι ήταν αντιπερισπασμό, επειδή έχει δει τον Παύλο. Μ' αρέσει, είναι ωραίο κομματάκι. Είναι ωραίο κομματάκι. Αρέσει, ναι, είναι η εποχή του τώρα. Να καλημέρα. Κάτι άλλο, παιδιά. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Βεβαίως. Αυτό είναι το τέλειο, το μαστερσεφικό, το ντύσιμο. Δηλαδή πρέπει να φοράμε μπλουζάκι από μέσα και μετά από απ' έξω ένα. Καλά, εγώ που κάμισο και μπλουζά φοράω από το 2013. Από πάρα πολύ παλιά, ρε φίλε. Λες και το ότι φοράς από 1813, μας το είπες. Εντάξει, ήμουν 18 χρόνων τότε. Πόσο ήσουν, ναι? 18 χρόνων. 18. Περνά τα χρόνια, Καταρίνα. Πέρασαν, πέρασαν. Εγώ 18. Περνά τα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. 18 ήμουν, να το πάτε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα είμαι ενθουσιασμένος, γιατί έχουμε φτιάξει μια τάρτατον, έτσι λέγεται, με βερί κοκά. Την έχεις ακουστά, έτσι, προφανώς. Με μήλο, με αχλάδι, με ρίκοκο, με ροδάκινο που είναι η εποχή τους τώρα. Δηλαδή αυτές είναι οι τάρτες τατών που έχουν μέσα ένα φρούτο. Η κλασική είναι με μήλο. Είναι κλασική γαλλική, ανάποδη μιλόπιτα. Ανάποδη, πες το μου έτσι να το καταλάβω. Κάνουμε μια καραμέλα. Και στην ουσία όλο αυτό το βάζουμε και ψήνεται και το αναποδογυρίζουμε και είναι τα μήλα από πάνω. Αυτή είναι η κλασική συνταγή. Εμείς σήμερα την κάνουμε με βερίκοκο. Είναι η αρχή των βερίκοκων, δηλαδή είναι λίγο ξινούτσικα ακόμα. Αλλά θα τα βοηθήσουμε την καραμέλα και με τη ζάχαρη άχνη που θα βάλουμε από πάνω επιπλέον, γιατί δεν έχω τελειώσει με το στήσιμο εκεί πέρα. Θα στήσουμε κι άλλο. Έχουμε και παγωτάκι να βάλουμε. Απλά πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια βηματάκια για να μας βγει έτσι καραμελωμένο ωραία το βερίκοκο, να το βοηθήσουμε κιόλας με τη ζάχαρη άχνη από πάνω, για να είναι αυτό το μελωμένο αποτέλεσμα που θέλουμε. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει, έχουμε βάλει ήδη τη ζαχαρίτσα μας να λιώνει. Δεν έχουμε βάλει τίποτα άλλο, έχουμε βάλει σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Λίγη ζαχαρίτσα να αρχίσει να λιώνει. Δεν την βάζουμε όλοι μαζί, θα την προσθέτουμε σιγά σιγά. Εκμεταλλεύσει το ζαχαροπλάστη εδώ πέρα. Ζαχαροπλάστη? Ναι, πες μου. Αυτό εδώ. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είσαι. Όχι, εντάξει, πλάκα. Ζεσέ, όχι. Πώς είναι το ξέρω στα γαλλικά? Ζεσέ. Ζεσέ, ζεσέ. Ζεσουίγι. Όχι, ζεσουίγι. Δεν έχει άλλο. Λοιπόν, όχι, μόνο. Καθαρίσαμε τα περίγωγα, τα κόψαμε στη μέση, απλά βγάλαμε το κουκουτσάκι. Και εδώ, αφού λιώνουμε τη ζάχαρη σιγά σιγά κρυσταλλική, έχουμε βάλει δίπλα σε ένα μικρό κατσαρολάκι παράλληλα να ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος και το βουτυράκι, το οποίο στην ουσία αυτό είναι η βάση για μία butterscotch. Ναι. Είναι μια κλασική butterscotch η οποία μπαίνει παντού. Ψυχούλα μου. Πολύ καλός, πολύ καλός. Ανεπίτευκτος μαθητής. Ισχύει όμως, ναι. Θα κάψεις την καραμέλα. Δεν καίγεται την καραμέλα ποτέ. Ποτέ δεν καίγεται την καραμέλα. Έχουμε βάλει κρέμα γάλακτος με βουτυράκι να λιώνει και όταν δούμε ότι αρχίζει να λιώνει και να παίρνει χρώμα η καραμέλα, τη σβήνουμε με λίγη ζάχαρη κρυσταλλική ακόμα από πάνω. Με αυτόν τον τρόπο δεν την αφήνουμε να καεί. Θα την βάλουμε όλη τώρα.
Μια χαρά. Θέλεις να κάνεις τη μία τάρτα τατών, γιατί θα ήταν σήμερα εδώ ο Παύλος που με τα γλυκά έχει αυτό το πάθος. Δεν το ήξερα, δεν με είχατε ενημερώσει τον Παύλο. Παρ' όλα αυτά είναι η κατάλληλη συνταγή, πιστεύω. Τη ζάχαρη ποτέ, να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο, δεν ανακατεύουμε ούτε με κουτάλι ούτε με ξύλινη κουτάλα πάρα πολλές φορές, γιατί κρυσταλώνει. Θέλει ανακοινήσει σιγά σιγά όπου δεν έχει λιώσει, να τη βάζουμε σε μια επιφάνεια ώστε να πάρει και να λιώσει και από πάνω που έχει. Μείνει πάνω από την καραμέλα μας που έχει αρχίσει να λιώνει. Λοιπόν, έχω πει 17 φορές λιώνει. Παρ' όλα αυτά, όταν δούμε ότι έχει αρχίσει να βγάζει μπουρμπουλίτες, βάζουμε μέσα και την κανέλα και τον αστεριωδή γλυκάνθους για να μας βγάλει όλα τα αρώματά του. Μπορούμε να βάλουμε και κάρδαμο, όπως μου πες. Ναι. Θα πήγαινε πάρα πολύ ωραία, δεν το σκέφτηκα εγώ. Στην επόμενη φορά. Και εμένα μου αρέσει. Το σπάμε λίγο έτσι και το βάζουμε μέσα. Μια χαρά να βγάλει τα αρώματά του. Εμείς βάλαμε κανελίτσα αστεριωδή γλυκάνθους και μέσα στην κρέμα γάλακτος και στο βουτυράκι βάζουμε και το χύλισμα βανίλιας για να μας δώσει μια πολύ ωραία νότα μέσα στην καραμέλα γάλακτος που ετοιμάζουμε. Λοιπόν, πάει αυτό. Τέλεια. Θέλω... Γενικά είναι αυτό ένα γλυκό που δεν χρησιμοποιείς κουτάλα. Από δεν χρησιμοποιώ τίποτα. Θα χρησιμοποιήσω μια κουτάλα μόνο όταν βάλουμε μέσα τα βερίκοκα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ. Αυτά εδώ τα αφήνουμε εδώ στην άκρη. Α. Και θέλω τη σφαλιάτα. Μάλιστα. Να την κόψεις στο κλειδί. Ένα θέλω να μείνουμε εδώ. Έχει αρχίσει να λιώνει. Βλέπουμε ότι έχει πάρει χρώμα. Δεν μας νοιάζει που δεν έχει λιώσει όλη. Με αυτόν τον τρόπο εδώ θα την πάρουμε ακριβώς έτσι με τη θερμοκρασία που έχει ήδη η ζάχαρη που έχει αρχίσει να γίνεται καραμέλα και θα λιώσει και αυτή. Με αυτόν τον τρόπο. Και εδώ βάζουμε την ζεστή κρέμα γάλακτος με βούτυρο και τη ρίχνουμε όλη μέσα. Δυναμώνουμε το μάτι, μη φοβάσαι. Εδώ ναι, θέλουμε ξέρω, λίγο προσοχή προφανώς, ναι, να το πούμε. Θέλει λίγο προσοχή γιατί αφρίζει. Κατάφερε να σε φοβηθεί ο Παύλος. Αυτό ξέρω εγώ. Είναι ατρόμητος ο Παύλος, τον έχω κόψει εγώ πραγματικά. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά είναι παιδική καραμέλα. Ναι. Αυτή είναι η γεύση που έχει η Butterscotch. Και σε αυτό το σημείο με το πάρει μια βράση να τη χαμηλώνουμε στο μέτριο. Και αφήνουμε να σιγοβράσει για ένα λεπτάκι. Και με το που βράσει ένα λεπτάκι, προσθέτουμε όλα τα βερίκοκά μας μέσα, δεν μας νοιάζει πώς, και τα βράζουμε σε χαμηλή θερμοκρασία μέσα στην καραμέλα μας για 5 με 6 λεπτάκια, έτσι αρχίζουν να καραμελώνουν και να ψήνονται. Λοιπόν, εδώ. Έτσι, και πάμε τώρα. Βλέπω, θα την κάνω κι εγώ. Είναι πανεύκολο. Αλήθεια. Είναι πανεύκολο. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα στην σφολιάτα. Θέλω, πάρε το μαχαίρι, εδώ, δικό σου είναι. Και κάνουμε ένα κύκλο για να βάλουμε από εδώ. Θα καλύψω πάνω με την σφολιάτα μας για να κάνουμε τη βάση για την ταρτατάν. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ που έχει αρχίσει να λιώνει η καραμέλα μας, βοηθάμε αναποδογύριζοντας λίγο τα βερίκοκά μας για να πάει παντού. Κοιτάξτε εδώ πως έχει αγκαλιάσει η καραμέλα τα βερίκοκα. Ο αστεριωδής γλυκάνθους της κανέλα δίνει τέρμα γεύση και χαρακτήρα. Δεν παίζεσαι. Επαγγελματίας. Όταν όλοι οι άλλοι κόβουν με το μάτι γύρω-γύρω με το. Αυτός απλώς γυρνάει, ας πούμε, το εργαλείο και τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, άρα γυρνάμε. 2-3 γυροβολιές τα βερίκοκά μας για να καλυφθούν από την Butterscotch που έχουμε ετοιμάσει. Που έχουμε δώσει χαρακτήρα, όπως είπαμε, με κανέλα, αστεριωδή γλυκάνθουσο και λίγη βανίλια εκχύλισμα. Και εδώ, όπως είπαμε, το αφήνετε 5 λεπτάκια να σιγοβράζει για να αρχίσει να μελώνει και να ψήνονται τα βερίκοκά μας και να βγάζουν τα ζάχαρά τους. Και θα γίνει ένα αποτέλεσμα τέτοιο, όπως εδώ, που έχουμε εδώ μπροστά μας. Το οποίο το βράζουμε περίπου 8 λεπτά πριν ξεκινήσει η εκπομπή, 7 με 8 λεπτά. Λοιπόν, και θα έχει αυτή τη ρευστότητα και τα βερίκοκά έχουν αρχίσει να μαλακώνουν και να βγάζουν όλα τα ζάχαρά τους. Τελειώνει εδώ. Και τώρα πάμε στο στήσιμο που είναι και το πιο ωραίο σημείο για να εντυπωσιάσουμε τους πάντες για να είναι έτσι ομοιόμορφοι και στημένα αλφάδι όλα τα βερίκοκά μας. Λοιπόν, θέλουμε κανονικά όπως τα βράζουμε στην καραμέλα μας να τα βγάλουμε λίγο εκτός ότι 3-4 λεπτά, μην τα βάλουμε καυτά μες στη φόρμα μας για να λειτουργήσει καλύτερα και η Butterscotch να πήξει λίγο γιατί θα πέσει η θερμοκρασία της. Άρα, βάζουμε με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω ώστε να έχουμε το ωραίο σημείο προς τα πάνω γιατί θέλω να πω κόλλο, αλλά. Τον κόλο του περίκοκου. Θέλουμε να τον έχουμε κάτω. Τι να πω, ναι. Φυσικά. Πώς θα το πεις και εσύ, να πεις το πίσω μέρος. Το πίσω μέρος του περίκοκου να είναι κάτω. Η φλούδα. Κατερίνα μου, δεν σου καλά ο χατήρι. Η φλούδα. Πώς δεν το σκεφτείτε αυτό. Μ' αρέσουν οι περίεργες λέξεις. Λοιπόν, προσθέτουμε όλα τα περίκοκά μας στοιχισμένα το ένα δίπλα στο άλλο, με υπομονή. Εδώ είναι. Δεν το παρεξηγούμε ότι είναι καλό παιδί, το ξέρουμε. Ευχαριστούμε. Είναι το σημείο που θέλουμε να δώσουμε λίγο χρόνο στο στήσιμο. Δεν θα μας πάρει πάρα πολύ. Απλά θέλουμε να έχει το ένα μεταξύ του άλλου, να μην έχει κενό, για να μας βγει ωραία ψημένα τα περίκοκα και να έχει πολύ ωραίο και θεαματικό αποτέλεσμα στο τελείωμα. Λοιπόν, στοιχίζουμε. Εδώ τελειώσαμε. Έλα, είναι πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και επειδή έχω δει πάρα πολλές συνταγές που θέλουν να έχουν σκεύος το οποίο μπαίνει και στο φούρνο, που είναι από μαντέμι ή το οτιδήποτε, ή τηγάνι που μπαίνει στο φούρνο, επειδή ξέρω ότι πάρα πολλές νοικοκυρές δεν έχουν, βάζοντας σε μια κατσαρόλα που έχουμε όλοι και μια φόρμα που έχουμε όλοι για οτιδήποτε για παντεσπάνι, υπάρχει λύση να το κάνουν όλο αυτό το γλυκό και αυτό θέλω.
Και βάζουμε εννοείται κανελίτσα και αστεροδίγλυκα στο μέσα για να μας δώνει. Θα τα βάζει μέσα και τώρα ναι, ναι. Θα περιχύσει και θα το βάλουμε σιρόπι. Και καραμέλα. Όχι όλο. Όχι όλο. Όχι όλο. Όχι όλο. Γιατί όχι όλο. Γιατί εδώ είχαμε κάνει δύο δόσεις. Α. Αν είναι η συνταγή ακριβώς όπως σας τη δίνω εγώ, θα ανακολουθήσετε και θα τη βάλετε όλο το περιεχόμενο της κατσαρόλας πάνω από τα περίγωγα. Εμείς εδώ είχαμε ετοιμάσει δύο. Άρα τώρα θα βάλουμε τη μισή ποσότητα από την καραμέλα μας. Κοιτάξτε εδώ. Mm. Απίστευτο. Μυρίζει βανίλια, μυρίζει αστεροδίγλυκα. Και σε αυτό το σημείο. Με την υπέροχη δουλειά που έχει κάνει ο Παύλος μας, παίρνουμε. Ο υπέροχος Παύλος. Ο υπέροχος Παύλος. Βάζουμε τη σφολιάτα να καλύψει όλα τα βερίκοκα. Τέλειο. Και πολύ απλά, με το πίσω μέρος ενός κουδαλιού ή με αυτό, εμένα μου βολεύει καλύτερα με εδώ για να μην την, για να μην την τραυματίσουμε τη σφολιάτα μας, βάζουμε με κινήσεις γλυκές γύρω-γύρω, ναι, να αγκαλιάσει τα βερίκοκα και να πάνε προς το κέντρο. Να μην περισσεύει κανένα βερίκοκο έξω και είναι εκτεθειμένο. Άρα το καλύπτουμε όλο με τη σφολιάτα μας. Και που κάνει αυτά τα. Θα τα έλεγε κανείς τώρα. Τα βουναλάκια. Ναι, με το που έρθει και ψηθεί η σφολιάτα και μεγαλώσει και φουσκώσει, θα έρθει και θα κάτσει έτσι όπως πρέπει όλα τα βερίγκοκά μας. Και το μυστικό για να μην φουσκώσει και μας χαλάσει το τελικό αποτέλεσμα είναι να κάνουμε τρεις τρυπούλες στο κέντρο. Τρεις. Δεν θέλει παραπάνω, ίσα για να μην φουσκώσει και μας σπάσει η σφολιάτα. Θα καραμελώσει και ψήνουμε στους 190 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο στη μεσαία σχάρα για περίπου 22 με 25 λεπτά. Τέτοια αυτό ακρίβεια, είναι. 22 με 25. Αυτό και δεν τελείωσα. Α, βέβαια, γιατί μας υποσχέθηκες. Πρέπει να είναι, ότι να γίνει χαμός. Πώς θα το σερβίρω εγώ. Εδώ έχουμε μαλακώσει λίγο παγωτό βανίλια και όταν είναι χλιαρή δεν θέλουμε να είναι καυτή η ταρταντάν, θέλουμε να έχει ξεκουραστεί 20 λεπτά. Να το πούμε και εδώ, ότι για να ξεφορμαριστεί όταν βγει από το φούρνο. Άρα θέλει να σταθεί 15 λεπτά. 22 με 25 λεπτά. Σωστά. Μέσα στο φούρνο το βγάζουμε, το αφήνουμε να ταρτάκι. 15 λεπτά και μετά ξεφορμάρουμε. Να αποδογυρίζουμε, στείλουμε και βάζουμε μισολιωμένο παγωτό, βανίλια, καϊμάκι. Εγώ ξέρετε τι κάνω. Όταν τη σερβίρω, ειδικά σε ένα τραπέζι. Τους σφυρίζουνε. Αυτό. Και κάνω αυτό. Α, γιατί το κάνεις αυτό. Για να πάει παντού. Και λιώνει με τη θερμοκρασία που έχει ακόμα που είναι χλιαρή. Δεν σταματάω. Σταμάτα, ρε. Αυτό το πράγμα για μένα είναι ένα θεϊκό γλυκό που θα κλέψει τις εντυπώσεις όπου και αν βγει. Μάλιστα. Αυτά από εμάς να κλείσει η κάμερα να φάμε κι εμείς σαν άνθρωποι. Εσύ μπορείς, εμείς μπορείς, δεν γίνεται. Κατάλαβες τώρα ποια είναι η ιστορία. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εγώ να σας αφήσω λίγο. Εσύ θα κάνεις παρέα στο Σταύρο που θα τρώει και εγώ θα και εγώ θα πάω φυσικά στην αγαπημένη μας Νιβέα, που την έχουμε όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλη αυτή την εβδομάδα. Και μια και εμείς οι γυναίκες, όχι μόνο βέβαια το καλοκαίρι, αλλά θέλω να πω ότι τέλος πάντων το καλοκαίρι το θέλουμε κυρίως αυτό που θα σας περιγράψω. Θέλουμε το δέρμα μας να είναι λίο. Θέλουμε το δέρμα μας να έχει ελαστικότητα. Θέλουμε το δέρμα μας να μην έχει κυταρίτιδα. Οπότε η Νιβέα παρουσιάζει σήμερα μέσω ημών τη δύναμη αυτού του συνενζύμου Q10 και της βιταμίνης C σε αυτή τη σειρά προϊόντων που προσφέρει ορατά αποτελέσματα, αγαπημένες μου, μέσα σε 10 μέρες. Λοιπόν, τα προϊόντα αυτά είναι, θα ξεκινήσω από το εξής. Να ξεκινήσουμε από αυτό εδώ, το gel. Εντάξει, το βλέπετε, αυτό εδώ. Λοιπόν, είναι το gel Nivea Multi Power 5-1 Firming Ends Cellulite με Q10 και εκχύλισμα λωτού. Αυτό λοιπόν εδώ το προϊόν μειώνει αισθητά την εμφάνιση κυταρίτας σε 3 εβδομάδες, ενώ παράλληλα θέλω να σας πω ότι προκαλεί και σύσφιξη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένα τέλειο προϊόν για όλες μας. Υπάρχει η κρέμα Nivea. Νάτι, αυτή εδώ πέρα που θα σας δείξω τώρα. Θα είναι σε διαφορετική συσκευασία, όπως τη βλέπετε, αυτή εδώ. Η οποία η κρέμα Nivea Multi Power 4-1 Firming για κοιλιά, μυρούς και γλωτούς με Q10 και εκχύλισμα σόγιας μπορεί να κάνει την σύσφιξη που εμείς επιθυμούμε στην επιδερμίδας μας μέσα σε 2 εβδομάδες, ενισχύει την ελαστικότητα και ενυδατώνει την επιδερμίδα μας για πάνω από 24 ώρες. Εδώ, οι αγαπημένοι μου συνεργάτες μου την έχουν ανοίξει και λίγο για να μην μπεδεύομαι. Δείτε την. Θα πάρω. Καταρχήν, λίγο να μυρίσω εγώ που θέλω. Μα τι ωραία που μυρίζουν όλα τα προϊόντα της Νιβέα, δείτε το. Αυτό λοιπόν, αυτή εδώ η κρέμα. Αυτό το χεράκι ξέρετε πόσο πιο απαλό είναι από το άλλο, Αυτό είναι το αγαπημένο χέρι όλων, λοιπόν. Πάμε. Μετά λοιπόν την κρέμα μας, συγγνώμη να την αλείψω και παντού, θα πάμε στη λοσιόν. Γίνεται χωρίς λοσιόν, δεν γίνεται χωρίς λοσιόν. Ορίστε λοσιόν σώματος. Μπορείτε να τη βρείτε σε αυτήν εδώ τη συσκευασία, αλλά και σε αυτήν εδώ τη συσκευασία. Λοιπόν, η λοσιόν σύσφιξης Nivea Q10 είναι πλούσια σε δύο ισχυρά αντιοξειδωτικά Q10 και βιταμίνη C. Συσφίγει και αυτή την επιδερμίδα και βελτιώνει την ελαστικότητά της σε μόλις 10 μέρες. Εκτός από αυτά τα πολύ ωραία βέβαια
προϊόντα που ήδη σας έχω παρουσιάσει, εννοείται πως η Nivea θέλει και βγάζει συνέχεια προϊόντα τα οποία είναι κατάλληλα για αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή να έχουμε ένα ελαστικό δέρμα, πάρα πολύ λίγο χωρίς κυταδίτιδα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε το Q10 Firming Bronze, αυτό εδώ το προϊόν που το βλέπετε εδώ, το οποίο είναι ιδανικό για σύσφυξη αλλά και ενεργοποίηση του μαυρίσματος. Καταλαβαίνετε πόσο μπροστά είναι οι άνθρωποι. Και φυσικά το λάδι Nivea Q10 Multi Power 7 σε ένα firming και firming even oil. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, αυτή εδώ τη συσκευασία, που επίσης φύγει την επιδερμίδα σε 2 εβδομάδες και μειώνει την εμφάνιση των ραγάδων. Έχουμε δηλαδή και για τους ραγάδες τώρα ένα ιδιαίτερο προϊόν. Ανάλογα με το τι προτιμά κάθε μία κυρία από μας, ποια υφή της ταιριάζει καλύτερα στο δέρμα, η Nivea έχει το προϊόν που πραγματικά μπορεί να φροντίσει, αλλά και να καλύψει κάθε είδους ανάγκη μας. Άρα τι κάνουμε εμείς? Εμείς είμαστε εδώ για εσάς, η Nivea είναι εδώ για εσάς. Εσείς λοιπόν θα μπείτε μέσα στο Σταρκούκου, εκεί θα δείτε τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Εγώ συνεχίζω να μυρίζω την καταπληκτική αυτή κρέμα και βέβαια 5 τηλεθεάτριες από εσάς κερδίζετε τα 5 προϊόντα αυτά Nivea Q10 για σύσφυξη και ελαστικότητα, γιατί να το θέλουμε τέλος πάντων όλο το χρόνο, αλλά τώρα το καλοκαιράκι είναι ακόμα πιο έντονες οι ανάγκες μας. Λίο δέρμα, ελαστικό δέρμα, καταπληκτικό, χωρίς κυταρίτιδα, χωρίς ραγάδες, όλα για σας από την Nivea. Μπείτε, αφήστε τα στοιχεία σας, κάνουμε την κλήρωση και 5 από εσάς κερδίζετε. Και τώρα θα βγούμε γρήγορα στο διάλειμμα. Πού να μιλήσω, εσένα στο τύρι μου μιλάω, αγάπη μου. Θα βγούμε με τον Παυλίτο, πρόκειται, ο οποίος ναι, είναι εκεί ακόμα, θα δούμε ένα καταπληκτικό νούμερο 1 που έχουμε για εσάς. Σε πολύ λίγο εδώ στη Φωλιά των Κουκού. Εγώ πιστεύω αυτό. Και τώρα, Στέφανε, για να δούμε πόσο καλός μαθητής είναι, πες μας τι σημαίνει ο τίτλος στα ελληνικά. Σκάσε και κολύμπα. Σκάσε και κάτι άλλο, και εγώ το έχω ξεχάσει. Κάνε τη δουλειά σου και κοίτα τη δουλειά. Πέρασαν πολλές ώρες από το πρωί. Έκανε. Κάτι νομίζω. Ναι, και mind your own business. Σκάσε και δεν σε αφορά. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, καμιά φορά, ρε παιδί μου, άμα κάποιος ευθυνητιαστεί δεν το έχει κατευθείαν. Ας πούμε, να σε ευθυνητιάσω εγώ σε... Δεν έχετε παράπονο, σας συστήσαμε τον Νταμιάνο Νταβίντ όσο καλύτερα μπορούσαμε. Ωστόσο, οι μόνες σκηνές είναι 4, με το κάθε μέλος να είναι μοναδικό. Οπότε πάμε να δούμε και τους 3 άλλους μουσικούς που συμπληρώνουν την τετράδα των νικητών της Eurovision. Είναι μικροσκοπική, λατρεύει τη μουσική και τη μόδα και διαθέτει εκπληκτική σκηνική παρουσία. Η Βικτόρια Ντε Άντζελης με μπαμπά Ιταλό και μαμά Δανή είναι η μπασίστρια των Måneskin και υπεύθυνη για το όνομα της μπάντας. Από την ηλικία των 8 κατάλαβε ότι θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική και τότε ήταν που άρχισε μαθήματα ηλεκτρικής κιθάρας. Ως παιδί ήταν ασυμβίβαστη και μακριά από τα στερεότυπα. Της άρεσε να κάνει σκέιτ, να έχει κοντά μαλλιά και να φοράει αγορίστικα ρούχα, απλώς γιατί έτσι ήθελε. Στα 14 της πέρασε μια σκοτεινή περίοδο, όπως την έχει χαρακτηρίσει η ίδια, μένοντας για έναν ολόκληρο χρόνο κλεισμένη στο σπίτι και χάνοντας μια τάξη στο σχολείο. Στο σχολείο λοιπόν, έχοντας ξεκινήσει να παίζει μπάσο, συνάντησε τον Τόμας Ράτζι και με την προσθήκη του Νταμιάνο και του Ήθαν έφτιαξαν τους Måneskin. Αν και πολλοί θέλουν τον Νταμιάνο και τη Βίκ ζευγάρι, εκείνοι διατηρούν σχέση σχεδόν αδερφική, αν και όταν τους ρωτούν για το είδος της σχέσης τους, ποτέ δεν δίνουν ξεκάθαρη απάντηση. Σε δηλώσεις της πάντως, η Βικτόρια έχει πει ότι είχε σχέση με διάσημο της πατρίδας της, αλλά και με κοπέλα. Και
Και πάμε στον κιθαρίστα της μπάντας, τον 20χρονο Τόμας Ράτζη, τον μικρότερο της παρέας, ο οποίος μάλιστα ήταν ανήλικος όταν οι μόνες σκην συμμετείχαν στο X Factor. Γεννημένος στη Ρώμη από μπαμπά entrepreneur και μαμά νοικοκυρά, ο Τόμας έχει mixed καταγωγή. Ξεκίνησε και αυτός από μικρό στη μουσική με κλασική κιθάρα και μάλιστα ήταν σε συγκρότημα από τα 12. Δηλώνει single ενώ το κατοικίδιό του είναι ένα πυράγχα. Και το καλύτερο, ο Τόμας πέτυχε ένα ρεκόρ με τη νίκη των Måneskin. Έγινε ο πρώτος νικητής της Eurovision που έχει γεννηθεί τον 21ο αιώνα. Είναι ο ντράμερ της μπάντας, πάντα πιο ήσυχος από τους υπόλοιπους και ξεχωρίζει για τα μαύρα μακριά μαλλιά του. Ο Ethan Torkio μεγάλωσε μέσα στα κινηματογραφικά πλατό, αφού ο πατέρας του είναι σεναριογράφος. Μάλιστα έχει 8 αδέρφια, παιδιά από 3 διαφορετικές μητέρες. Ο Ethan είναι γνωστός στην Ιταλία όχι μόνο ως ντράμερ των Måneskin, αλλά και ως συνθέτης και influencer. Αγαπάει το σχέδιο και σε συνέντευξή του έχει πει πως διαθέτει open sexuality. Βρέθηκαν που λες όλοι αυτοί, όλα αυτά τα παιδιά στο σχολείο εκεί πέρα και ορίστε, μέσα σε πάρα πολύ. Είναι γεννημένος δηλαδή το 2000... Κάτι. 2001. 20. Ναι, θα πω, 20, ναι. Πάντως, να πω την αλήθεια μου, αν δεν ήταν ο Νταμιάνο, πιστεύω ότι δεν θα τους ξέραμε όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή, δεν θα τους συζητάγαμε σήμερα εδώ στη Φωλιά των Κούκου. Δηλαδή, αυτός είναι ο στάρ. Αυτός έχει, ας πούμε, τον προβολέα πάνω του που είναι αυτόφωτος και φέγγει και τον βλέπεις. Και κατ' επέκταση φωτίζονται και οι γλάστρες, κατάλαβες. Είναι ο βασιλικός, ας πούμε. Εντάξει, συμβαίνει αυτό με τα συγκροτήματα γενικότερα. Δεν είναι δηλαδή του Νταμιάνο μόνο. Δηλαδή, ναι. Και ας πούμε και τους Rolling Stones αυτό να πάρει. Το Mick Jagger το ξέρουν όλοι, ας πούμε. Και του Queen το ίδιο. Ναι. Αλλά και η μπασίστρια έχει. Μπράβο, παίζεται Victoria. Έχει λίγο παρουσία, δηλαδή έχει και στη Eurovision ήταν πρώτη εμφανιστική αυτή και μετά βγήκε ο Ντομιάνο. Εντάξει, πρόσεξες ας πούμε αυτήν στη Eurovision. Τον Måneskin, δηλαδή αν θα μπορέσουν πέρα από... Ποια. Θα σου πω ποια θα είναι πορεία. Yeah. Θα φωνάξουν κάποια στιγμή το Νταμιάνο, να του πούν να κάνει όλο καριέρα και τους υπόλοιπους θα είναι πού σε είδε, πού σε ξέρω. Κανείς, αυτό, κανείς δεν θα το θυμάται. Δεν έχει και άδικο, παιδιά. Αυτό είναι must. Όχι, παιδιά, δεν είναι διαφωνώ. Είναι must, γιατί. Μπορεί να βγάλει κανένα όλο τραγούδι. Εγώ νομίζω ότι επειδή είναι στα ιταλικά. Και επειδή είναι πολύ ιδιαίτερο, μπορεί να μείνει έτσι ακριβώς. Να είναι οι Rolling Stones Ιταλίας, ας πούμε. Δεν πιστεύω ότι θα είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, κατά τη γνώμη μου. Τα ροκ συγκροτήματα γενικότερα είναι λίγο. Ναι. Είναι αγαπημένα συνήθως, ρε παιδί μου. Ναι. Και δυσκολεύονται πολύ να αποχωριστούν. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι είναι frontman ο Νταμιάνο, αλλά χωρίς τους υπόλοιπους στη μουσική και όλα αυτά. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι, ξέρεις, είμαι της αγάπης. Είσαι ρομαντικός. Είμαι ρομαντικός. Είσαι ρομαντικός και πολύ καλά κάνεις. Ναι. Και Παύλο, να σου πω κάτι. Θα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα, αγαπημένε μου. Να μας φιλήσει τη λεμονιά και τα διάφορα άλλα δέντρα που έχετε βάλει εκεί. Είναι 30 φιλιά, λίγο να την προσέξεις. Ναι, ναι, ναι. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν σύντομα. Θέλω να βλέπεις εντατικά τα επεισόδια του Masterchef. Καλά, τώρα αυτή τη Δευτέρα έχουμε το επεισοδιάκι στο οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Να μας είσαι γερός δυνατός. Να πας για τα μπάνια σου, δεν ξέρω τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο. Το προηγούμενο πήγες για μπάνιο. Πήγα για μπάνιο, είναι κάηκα. Αντιλιακό δεν, ε! Έβαλα αντιλιακό, απλά ήταν το πρώτο μπάνιο, οπότε εντάξει. Η θάλασσα ήταν κρύα. Ναι, ήταν, εμένα μου αρέσει η κρύα θάλασσα. Εμένα δεν μου αρέσει. Καλά, δεν πειράζει. Να είσαι καλά, γερός δυνατός και σύνηθος. Λοιπόν, εμείς τώρα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα. Θέλουμε να θυμάστε πάντα και πάντα ότι σας αγαπάμε το ίδιο και ακόμα περισσότερο. Θα τα πούμε αύριο με το καλό σας 9. Γεια!